Το όνειρό μου είναι κάποια στιγμή αυτό το σποτάκι να το αλλάξω και να λέει, ας πούμε, με τον Άκη Σακυσλόγλου και τον Γρηγόρη Ατρίδη, και να βγαίνουν μετά ο Κόλκας με τον Τζορμπατζόγλου και να λένε τζα, εμείς είμαστε. Φάρωμα, φάρωμα κανονικό. Ξέρεις τι μπορούμε να κάνουμε για να ισχύσει αυτό, να λειτουργήσει αυτό? Για πες. Να βάλουμε, να φτιάξουμε ένα σποτάκι backup. Ναι, ναι. Το οποίο να το έχουμε κανονικά στην κονσόλα και να μπορούμε να το παίζουμε όταν θα γίνεται. Όταν θα έρθει το καλοκαίρι, ας πούμε. Να έχουμε, ρε παιδί μου, ηχογραφημένα όλα τα ονόματα και τα και ακόμα και τα. Πώς είναι, ρε παιδί μου, που στο κινητό σου δεν έχεις το voice over. Ναι, ναι, ναι. Ε, που σου λέει, που διαβάζει το ίδιο το κινητό. Και θα βάζουμε εκεί την ώρα, θα πληκτρολογούμε. Τακ, 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 τακ. Το διαφορετικό όνομα δηλαδή. Ναι, δηλαδή να κάνουμε σποτάκια που θα τα πληκτρολογούμε εκεί την ώρα. Δεν θα τα εκφωνούμε καν. Θα είναι οι εκφωνήσεις μέσα. Και θα λένε, ειδικά για σήμερα, πως καλεσμένος και της σημερινής εκπομπής, ο Άκης Ακυσλόγλου. Πώς ήταν ο Παρασίδης κάποτε, που τους πουλούσε τρέλα, γιατί τον είχαν κάνει καταγγελία ότι δούλευε και στα ταχυδρομεία. Και λέει αυτός, έτσι είστε. Και βγάζει ένα σποτάκι ότι είναι καλεσμένος. Αλλά πρόσεξε να δεις, δεν τρολάρει να πει, ακούτε την εκπομπή Φροντιστήριο Παδών, καλεσμένος ο Θόδωρος Παρασίδης. Έλεγε, καλεσμένος και της σημερινής εκπομπής. Δηλαδή, όπως και τις χθεσινής, όπως και τις αυριανής. Δηλαδή, το απόλυτο τρόλ. Αυτό το και ήταν όλα τα λεφτά. Ήταν του τρολάριζε, ρε παιδί. Τώρα που πες Παρασίδης, τι εκπομπή ήταν αυτή πριν από τον τελικό με τον Ολυμπιακό στην Αθήνα? Παναγία μου, πραγματικά δηλαδή. Την είχα ακούσει. Δεν με είχε τόσο πολύ τρελάνει όσο κάποιες άλλες που είχε κάνει. Καλά, πιο μουλοχτές. Όχι, γενικά. Πιο μουλοχτές. Δηλαδή, αυτή το περίμενες. Είχε στηθεί και έλεγε τώρα να δω τι θα πει ο Θόδωρος. Τότε άλλα ραδιόφωνα αθλητικά δεν υπήρχαν. Και εντάξει, ήταν γεγονός. Ήταν παραπάνω πανηγυρτζίδικη. Ναι, ήταν οριακή. Το ξέρεις, ρε παιδί μου. Αλλά είχε κάτι άλλες μουλοχτές σε ανύποπτη έτσι, στιγμή. Που εντάξει, πέθανε στα γέλια, δεν υπήρχε. Και κάπως έτσι αυτό για εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα σημαίνει ότι δεν ξέρουμε κάτι και αμάν αμάν. Τρέχουμε να σας το πούμε τώρα, δηλαδή δεν βιαζόμαστε γιατί δεν έχει προκύψει κάτι που είπαμε που να είναι επί του πιεστηρίου. Τώρα πάω κανείς 24, δεν ξέρει. Πάω 24, ακούτε και σήμερα στο 2-12-2 με Άκη Σακυσλόγλου και Γρηγόρη Ατρίδη. Μία εβδομάδα που έχει πολλές εξελίξεις, μία εβδομάδα που είμαστε αρκετά στην τζίδα, δεν μας λείπει. Δηλαδή μιλούσα, έστειλα προχθές μήνυμα και μιλούσα χθες βασικά με τον υπεύθυνο επικοινωνίας ΠΑΕΠΑΟΚ. Ναι. Και του λέγα, εγώ τον θέση... Κυριάκο. Ναι, εγώ του λέω στη θέση σου θα καθόμουν σε έναν ναυπαυτικό καναπέ, θα άπινα το ποτό μου και θα βλέπα. Θα μας έβλεπα να τρέχουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που γίνεται αυτή την εβδομάδα. Μα περίπου αυτό κάνει ο άνθρωπος. Και επίσης προσπαθεί ευγενικά και να σου απαντάει σε αυτά που μπορεί να θέλεις εσύ να ρωτήσεις κλπ. Γιατί κατανοεί και τη δουλειά που κάνεις και το άγχος που τραβάς. Από την άλλη όμως, νομίζω ότι είναι από αυτούς τους ανθρώπους που κρυφογελάει κιόλας, γιατί βλέπει να υπάρχει ένας διαγωνισμός. Να γράψουμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Ρε παιδιά, το θέμα είναι να γίνει. Και άμα γίνει. Το πιο σημαντικό αυτό είναι, δεν το συζητάμε. Και σε αυτή τη φάση. Το θέμα είναι να γίνει, να έχουμε ουσία δηλαδή. Ναι, σε αυτή τη φάση βρίσκεται και ο ΠΑΟΚ έτσι, με τις δύο περιπτώσεις που απασχολούν έτσι, ξεκάθαρα. Και αυτή του Άγχελ Κρέσπο και αυτή του Μπίσεσβαρ. Είναι περιπτώσεις που απασχολούν πολύ. Οι παίκτες είναι εδώ. Βρίσκονται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων. Η αλήθεια είναι ότι του Ισπανού είναι θεωρητικά τελειωμένο. Ναι, ναι. Νομίζω ότι ακόμα και εμείς που έχει φοβηθεί το μάτι μας με την περίπτωση Ματέους και κρατάμε αποστάσεις που θα έπρεπε να τις κρατάμε γενικά, στο Κρέσπο μπορούμε να πούμε ότι παρά είναι προχωρημένο για να γίνει ο κάτι. Ο Θεούλης είναι αυτός ο παδός, ο οποίος από τη μια απαξιώνει την μεταγραφή πριν έρθει και από την άλλη φοβάται μη μας τον φάνε. Ρε φίλε, άμα δεν είναι τόσο καλός, δεν κινδυνεύει. Άστο. Δεν στο φάει κανένας. Μα αν δεν είναι τόσο καλός, δεν θα έρθει κανένας Κινέζος να τον πάρει. Ισχύει. Έτσι. Λοιπόν, οπότε ας υποθέσουμε ότι το στόπερ έχει κλείσει. Είναι θέμα μόνο ανακοίνωσης, γιατί μάλλον προέκυψε κάτι διαδικαστικό και δεν ανακοινώθηκε και υπάρχει ένα χαρτί που περιμένει ο ΠΑΟΚ από την πλευρά της Άστον Βίλα. Και με αυτό το χαρτί θα μπορεί να ανακοινώσει και επίσημα τη μεταγραφή του Κρέσπο. Ναι. Είναι εκτός... κυριολεκτικά Άστον Βίλα. Δηλαδή, Άστον να έρθει στον ΠΑΟΚ. Ναι. Δώσε το χαρτί. Καλό. Δεν έχω σκεφτεί ποτέ. Άστον ρε Βίλα. Πάντως, κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και στην περίπτωση του Κάμπος, επειδή το έχουμε και πρόσφατο. Τότε ο ΠΑΟΚ περίμενε για κανένα 2-24 ώρα σχεδόν
την τουρκική ομοσπονδία να στείλει ένα απαραίτητο έγγραφο που να πιστοποιεί ότι ο παίκτης έχει την ελευθέρα του κανονικά και μπορεί να μεταγραφεί σε έναν άλλον σύλλογο. Και προφανώς, επειδή το θυμάμαι και λίγο, δεν έχουν περάσει εδώ και πολλές μέρες, τότε ξεκινούσε το Euro και λέγαμε χαριτολογώντας, επειδή πηγαίναμε από πρωί, μεσημέρι και μεσημέρι, απόγευμα, περιμένοντας το έγγραφο από την Τουρκία, ότι οι Τούρκοι μάλλον, όλοι της Ομοσπονδίας, έχουν πάει Γαλλία και βλέπουν Euro. Οπότε μάλλον θα αργήσει το έγγραφο, δηλαδή δεν εξηγείται αλλιώς. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, λογικά δεν θα υπάρξει θέμα από όλες τις Ομοσπονδίες, ξέρεις, υπάρχει αυτό, ρε παιδί μου, ότι φεύγουν όλοι πάνω να δουν το Euro. Έχουν κούτρα προσκλήσεις σε όλες τις Ομοσπονδίες. Και λογικά, για να είμαστε και αντικειμενικοί και δίκαιοι, γιατί συνήθως κράζουμε μόνο τα ενίκο, συνήθως σε όλες τις Ομοσπονδίες πολύ δημοσιοπαλληλίκοι πέφτει. Δηλαδή δεν σκοτώνονται κιόλας. Εντάξει, σίγουρα θα υπάρχουν πάντα και εκεί δύσκολες μέρες, αλλά. Δηλαδή υπάρχει γραφειοκρατία. Ναι, ναι. Δηλαδή οι ομοσπονδίες είναι υπηρεσίες που τις στείλουν ομάδες, δηλαδή τις στείλουν διοικητικοί παράγοντες που είναι ψιλοεραστέχνες αυτές τις δουλειές. Πρώτον. Άκη, τώρα αυτό, άμα και το χωραφίσουμε πολύ χρήμα. Είπες, άμα το χωραφίσουμε αυτό που είπες, είναι εξαιρετικό, έτσι. Οι ομοσπονδίες είναι. Τι είπες. Είναι, ρε παιδί μου, υπηρεσίες που τις στείλουν ομάδες. Ναι. Φτάνει τώρα, αυτό δεν χρειάζεται. Τις απαρτίζουν, ρε. Όχι, εσύ κάτι άλλο ήθελες να πεις, αλλά το. Τις απαρτίζουν, αυτό εννοώ. Ομάδες οι οποίοι, εντάξει, ερασιτεχνικά ασχολούνται, ρε παιδί μου, δεν είναι και τίποτα επαγγελματίες. Και βάζουν εκεί υπαλλήλους οι οποίοι δεν αγχώνονται κιόλας αν θα κάνει τους τζίρους η εταιρεία το μήνα, στο τέλος του μήνα, για να πληρωθούν. Καταλαβες. Σιγουριά. Μην το χρήμα πέφτει. Σιγουριά, σιγουριά. Έτσι, μετά προκύπτει λίγο δημοσιοπαλληλίκη. Ναι. Βέβαια, μην αδικούμε, υπάρχουν και στελέχοι που είναι εξαιρετικά και που πιθανόν μετά φεύγουν, πάνε και δουλεύουν και σε άλλες εταιρείες πιο σοβαρές. Παντού καλή και κακή, το συζητάμε. Λοιπόν, αλλά υπάρχει αυτή η νοοτροπία ότι περιμένω το χαρτί και είμαι ο δικηγόρος, περιμένω το χαρτί για την ομάδα μου. Για ένα παίχτη, για ένα έτσι, και έχω πάρει 40 τηλέφωνα. Άντε, βγάλτε το αυτό το άτιμο το χαρτί. Να, δεν είναι ο αρμόδιος για να το υπογράψει, να το φωτοτυπήσει κλπ. Λοιπόν, και έτσι προέκυψε και εχθές αυτό, δηλαδή, ότι έλειπε ένα χαρτί. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε θέμα. Ας το περιμένουμε. Σήμερα δεν έγινε και τίποτα. Έτσι κι αλλιώς ο Κρέσπο δεν είναι στην κατηγορία που τι τον πήρατε αυτόν, μωρέ. Και εγώ πιστεύω, δυστυχώς, αυτό τώρα που θα πω, ότι υπάρχει και κόσμος που λέει: ας χαλάσει, μωρέ, ας μην το στείλει το έγγραφο για Αστον Βίλα. Ας περιμένουμε λίγο ακόμα, πας και είναι κάτι άλλο. Ας χαλάσει, έσφιξες. Εδώ χθες άκουσα να λέει κάποιος, αφού πρώτα στολίζει από πάνω σκάτω τον Τζαβέλα, τον μόνο κανονικό στόπερ και πλήρες στόπερ που έχουμε. Γιατί, ας πούμε, ρε παιδί μου, ο Μαλεζάς έχει κάνει έναν κύκλο. Λίγο δύσκολο η κάθε καινούργια χρονιά του Μάλεζα να είναι καλύτερη. Ο Χατζησαΐας είναι λίγο ακόμα νωρίς. Ο κανονικός που παίζει και δύο θέσεις και που είναι και από καλή χρονιά είναι ο Τζαβέλας. Μου λέει, αφού τον στολίζει από πάνω σκάτω, ότι δεν έπρεπε γιατί είναι έτσι και αυτό και ο Πάο και εκεί, λέει, εγώ το έχω, λέει. Το ξέρω, λέει. Θα φύγει ο Τζαβέλας. Ναι, λέει, τώρα αφού, λέει, αφού πάνε για δύο στόπερ, έχουν αποφασίσει ότι τον διώξουν τον Τζαβέλα. Μεγάλε, θα πάνε για δύο στόπερ γιατί δεν ανανέωσαν τον Βίτορ. Γι' αυτό θα πάρει για δύο στόπερ. Ο Τζαβέλας είναι ο μοναδικός λόγος να ανησυχούμε λίγο και να μην έχουν πάρει φωτιά τα μπατζάκια μας. Ισχύει. Σκέψου να φύγει και κανένα Τζαβέλας. Όχι, και με βάση και τη χρονιά του, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και όσα έδειξε μέσα στο γήπεδο, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει έναν παίκτη στον οποίο μπορεί να ποντάρει και σε εμπειρία και σε αγωνιστική ικανότητα. Λοιπόν, υπάρχουν θέματα και για σήμερα. Πες τι θα πούμε για να βρω εγώ τους χορηγούς και να. Θα τα βάλουμε σιγά σιγά σε μια γραμμή. Να πούμε ότι τα μηνύματά σας για την επικοινωνία μας τα στέλνετε στο 54526 γράφοντας FM, αφήνοντας κενό και το σχόλιο ή την ερώτησή σας. Εννοείται ότι γράφετε ό,τι θέλετε από απορία στην οποία μπορεί και να μπορούμε να βοηθήσουμε, μέχρι την άποψή σας για κάτι από αυτά που σχολιάζουμε ή τις εξελίξεις που υπάρχουν στον ΠΑΟΚ, που δόξα τω Θεώ αυτές τις μέρες και τις τελευταίες εβδομάδες μετά και το πέρας των play-off είναι αρκετές και θα είναι αρκετές, γιατί αρχίζουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε και στο ωραίο κομμάτι, το κομμάτι της αγωνιστικής δράσης. Από εδώ και πέρα οι προπονήσεις θα έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, η προετοιμασία της ομάδας ακόμα περισσότερο. Πλέον από Δευτέρα και μετά, σιγά σιγά, γιατί υπάρχει ακόμα χρόνος, μπαίνει η προετοιμασία της ομάδας στο στάδιο να αρχίζει να επικεντρώνει το ενδιαφέρον της περισσότερο στους αγώνες του Champions League. Ωραία. Και επίσης να πούμε ότι αν προκύψει ωραία έτσι και ρολάρει κανονικά η εκπομπή και δεν έχουμε απρόπτα, μπορεί να ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές.
έτσι να σας ακούσουμε. Νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν τα καταφέρουμε να μερικά ανοίξουμε. Από τα σχόλιά σας εχθές και σε inbox που μας στείλατε και γενικά ήτανε to the point. Φαίνεται ότι το ψάχνετε. Με το προκύπτει ένας παίχτης, κάποιον θα ρωτήσετε, κάνα κολυτάρι έχετε σε εκείνη τη χώρα να δείτε πώς έπαιξε. Έχει και τους αρρώστους. Το γκουγκλάρισμα, ναι, που έχει αυτούς που βλέπουν. Εγώ ξέρω από χθες προχθές τουλάχιστον 3-4 άτομα που είναι. Κάτσαν και είδαν ολόκληρους αγώνες. Ναι, και βλέπουν Τουρκία γιατί ασχολούνται στοιχηματικά. Και μου λέει: το ξέρω. Είναι καλός, παίζει εκεί, κάνει αυτό. Μπορείς να ποντάρεις σε αυτά, σε εκείνα, στα άλλα. Ναι. Έκανε, ας πούμε, αυτό στην Καϊσέρη. Και είναι οι περισσότεροι, δηλαδή, άμα βλέπεις παιχνίδια και για στοιχηματικό λόγο, που σημαίνει ότι παρακολουθείς διάφορες ομάδες μέσα στη διάρκεια της σεζόν. Γιατί, εντάξει, εγώ, για να είμαστε ειλικρινείς, εγώ τον Μπίσεσβαρ, επειδή απασχολεί το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, μπήκα στη δικασία να τον μάθω. Δεν ήξερα κάτι νωρίτερα. Και νομίζω ότι μπορεί να συμβεί και με άλλους παίκτες. Αλλά όταν ο άλλος τον βλέπει όλη τη διάρκεια της χρονιάς, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Ναι. Και όταν υπάρχουν πλέον και παίχτες που έχουν παίξει το τουρκικό πρωτάθλημα και μπορούν να δώσουν μια εικόνα. Βέβαια, εντάξει, τώρα, όταν βγαίνει ένας παίκτης στον αέρα του ραδιοφώνου μας, ας πούμε, και λέμε πες μας για αυτόν τον ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε στο επίδαλμα. Συνήθως λένε καλά λόγια. Όπου τώρα που το σκέφτηκα, τι ήττα έφαγα. Τεράστια. Στη φωτογραφία που κοινοποίησες, χωρίς να χρειαστεί να πούμε παραπάνω πράγματα στον κόσμο, που άμα αρχίσεις και κοινοποιήσεις εσύ φωτογραφίες. Ναι, ναι. Είμαστε δύσκολα, δηλαδή τρώμε πόλεμο και από τους δικούς μας, για να το περιγράψω όπως είναι. Σε τρολάρουνε. Ναι. Σε εκείνο το σημείο λοιπόν, αυτό το τρίμηνο το προηγούμενο, ήταν και ο Αλέξανδρος Τζιόλης και άλλοι ποδοσφαιριστές. Και ο Κονέ ήταν εκεί, πολλοί, και ο Σάμαρης ήταν. Ο Τζιόλης έχει παίξει με τον Μπίσεσβαρ. Θα μπορούσαμε να έχουμε μια άποψη παραπάνω και εκτός ραδιοφώνου για να μας πει καλός, κακός, τι άποψη έχει. Δεν σου ήρθε. Θα μας πει από Δευτέρα. Δεν σου ήρθε, κατάλαβες, διότι εγώ αυτό, εκεί τον θέλω το ρεπόρτερ. Όχι να μου βγάλει αποκλειστικό ότι έρχεται ο τάδε. Ρε φίλε, περίμενε. Αποκλειστικό δεν υπάρχει στο ίντερνετ. Μπορείς να πεις πρώτος. Αλλά ένα πράγμα που δημοσιεύεται στο ίντερνετ, δηλαδή παλιά λέγαμε στην εφημερίδα αποκλειστικό, διότι το έγραφε η εφημερίδα η δική σου και η επόμενη έπρεπε την επόμενη μέρα να κυκλοφορήσει για να το έχει γραμμένο. Τώρα στην εποχή του ίντερνετ θα γράψεις αποκλειστικό και ο άλλος όχι μόνο θα στο κλέψει, όχι μόνο δεν θα αναφέρει ότι το πήρε από σένα, αλλά θα αλλάξει και την ώρα και θα το βάλει για να σε πουλήσει τρέλα. Άστο, ότι το έβαλε πιο νωρίς και από σένα. Δηλαδή τι εννοώ? Ότι τόσο πολύ δεν με ενδιαφέρει το να το γράψει κάποιος πρώτος. Όπως με ενδιαφέρει, μπορεί να έχει όλα αυτά τα στοιχεία για τον παίχτη, μπορεί να έχει δηλώσεις ενός ποδοσφαιριστή που έχει παίξει συμπαίχτης μαζί του, μπορεί να έχει την γνώμη αυτής της κοπελίτσας που βγαίνει στην ΕΡΤ να μας κάνει μια ανάλυση τακτικής αυτού του ποδοσφαιριστή. Συγκεκριμένα μεταξύ την έχουμε φάει την καημένη Γερή να είναι καλά να περνάει όπου βρίσκεται. Δύο φορές αναφερθήκαμε. Όχι, όχι. Εντάξει, μία χθες και μία σήμερα. Και τις δύο φορές που έχω κάτσει να. Γιατί έβλεπα την εκπομπή να ακούσω, οι πρώτες εκφράσεις που χρησιμοποιεί είναι τόσο κλισέ που. Καλύτερα να θέλεις να κράξεις. Λεμονί. Ναι, ναι, και να μην θέλεις να κράξεις, σου πάει ρε παιδί μου, τι να κάνουμε. Δηλαδή, λοιπόν, ενώ περίμενες αυτήν να το κάνει λίγο ανατρεπτικό, έτσι. Δηλαδή να πει κάτι άλλο. Να δώσει μια το άλλη. Παρουσίασε το μου λίγο διαφορετικά. Πες μου κάτι. Πες μου κάτι. Εγώ είμαι καλός, ξέρεις. Τα αγαπάμε τα κοριτσάκια γενικότερα. Είμαστε πολύ φιλικοί. Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Γιατί... ούτε κομπλεξικοί είμαστε. Έτσι. Και δεν θα πρέπει να είμαστε έτσι τώρα στα σοβαρά. Είμαστε μακριά από αυτούς που έχουν θέματα με ομοφοβισμούς. Ότι είμαστε μια κοινωνία. Φαλοκρατική, αυτό είναι δεδομένο. Δεν το συζητάω. Ότι η γυναίκα σε έναν χώρο εργασιακό έχει τρομερό ντιζαβαντάζ έναντι του άντρα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει γυναίκα. Έχω αντίλογο σε αυτό. Όχι, όχι, φιλέ. Εγώ σου λέω, το έχω τσεκάρει τόσα χρόνια. Είχα συναδέλφισες και στον Αγγελιοφόρο και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη κλπ. Που ήταν τόσο πιο άξιες από εμάς τους άντρες και ήταν πάντα ένα σκάλι κάτω, ρε παιδί μου. Και να σου πω κι αλλιώς. Και οι γυναίκες είναι με τις γυναίκες τις υπόλοιπες πιο. Υπάρχει ένας ρατσισμός. Δηλαδή, η γυναίκα η αρχισυντάκτρια, τον άντρα πιο πολύ εμπιστεύεται τον υφιστάμενό της παρά τη γυναίκα την υφιστάμενή της. Υπάρχει, ρε παιδί μου, ένα θέμα το οποίο πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια για να αλλάξει. Λοιπόν, για να πάμε στους χορηγούς μας και να κάνουμε διάλειμμα. Θέλω να πάω τώρα στα πολύ σοβαρά. Συζητάω χωρίς με τον πατέρα μου και μου λέει: πρέπει να πάμε το αυτοκίνητο για κταίο την Παρασκευή. Θα κάνεις το πάρεις. Και του λέω,
Κάτσε ρε φίλε, τικταίο του λέω. Εμείς κάθε μέρα τα λέμε. Μου λέει εντάξει, εσάς τα πάω, δεν έχω θέμα. Λοιπόν. Οπότε τον έστειλες, ο Τέκο τον έστειλε. Ναι. Έχουμε κανονίσει, έχουμε πάρει και τηλέφωνο. Εννοείται. Άμα θέλετε κι εσείς να περάσετε εκταίο το αυτοκίνητό σας και ταυτόχρονα να βρεθείτε σε έναν πολύ ευχάριστο χώρο και να έχετε και επιλογές γιατί είναι δίπλα στο κόσμος, νομίζω ότι η καλύτερη επιλογή είναι ο Τέκο, δίπλα στο εμπορικό κέντρο στο Κόσμος και στο Magic Park. Το τηλέφωνο είναι 10 20 30 και λειτουργεί όλο το 24ωρο. Υπάρχουν ειδικές τιμές για ανέργους και πολυτέκνους και μπορείτε να πάτε εκεί με το αυτοκίνητο το επιβατικό σας, το επαγγελματικό, το φορτηγό, το δίκυκλο, ό,τι θέλετε και μηχανές. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη λύση και πρέπει και για λόγους ασφαλείας, το πιο σημαντικό, όχι γιατί απαγορεύεται, γιατί θα μας πιάσει κάποιος και θα μας βάλει πρόστιμο. Να περνάμε τα αυτοκίνητα μας κταίω, γιατί από κάποια χρόνια και μετά κάθε χρόνο θέλει βγάζουν κάρτα προβλήματα. Καυσαερίου. Εννοείται. Και αυτό. Λοιπόν, μαζί μας και η Αναδομό καθημερινά εδώ μας κάνει συντροφιά, μας στηρίζει εδώ και μήνες, όλη τη σεζόν. Και τώρα το καλοκαίρι που είναι ευκαιρία, γιατί μπορεί να λείπει και λίγο η οικογένεια από το σπίτι ή μπορείς ευκολότερα να μείνεις και με πόρτες ανοιχτές το βράδυ, κάνα δύο βράδια, άμα κάνεις ανακαίνιση. Ευκαιρία λοιπόν να δείτε τα του οίκου σας. Να πάτε στην Αναδομό να πάρετε προτάσεις, να γίνει έλεγχος από μηχανικό εντελώς δωρεάν και μελέτη. Και βέβαια, αν συμφωνείτε και με τις τιμές, να τις πληρώσετε σε 6 άτοκες δόσεις χωρίς τη χρήση πιστωτικής. Η Αναδομό είναι στην Αγία Σοφίας 18 και το τηλέφωνο της είναι 2311-241-508. Επίσης, όταν θα ακούτε προετοιμασία του ΠΑΟΚ και ρεπορτάζ από Ολλανδία, το μυαλό σας θα πηγαίνει στις τέντες ο Γιώργος. Είναι ο Γιώργος και ο Γιάννης Κατουρτζίδης, είναι. Με τρία καταστήματα, ένα στην Πολύχνη, ένα στην Καλαμαριά και ένα στη Χανιώτη Χαλκιδικής. Φιλαράκια μας είναι μπαμπάς και γιος, φοβερή εξυπηρέτηση, πάρα πολύ καλοί άνθρωποι, εξαιρετικοί στη δουλειά τους. Είναι ακροατές και είναι άρρωστοι. Όταν λέμε άρρωστοι, εννοούμε πάνω στη σκαλοσιά και στην τέντα. Τι κάνει ο ΠΑΟΚ, πόσο είμαστε, πώς θα πάμε στο γήπεδο. 2-3-10-4-30-0-11 το τηλέφωνο των παιδιών. Παίρνετε, σας αντικαθιστούν ό,τι έχει χαλάσει. Δηλαδή, μπορείτε, αν έχετε ήδη μία τέντα. Αλλά δεν δουλεύει σωστά και σερβις να σας την κάνουν και αντικατάσταση υφάσματος να κάνουν και διάφορα εξαρτήματα κλπ. Αν χρειάζονται και βέβαια στις τοποθετήσεις κάνουν φοβερές κατασκευές και ειδικές κατασκευές, βάζουν πέργολες και εγκαθιστούν και χειροκίνητες και ηλεκτρονικές τέντες σε εξαιρετική ποιότητα. Εδώ είμαστε και πάλι, Λίμπερο 107,4, η ώρα είναι 1:15, πάει παρά 10. Είναι το ΠΑΟΚ 24 στα ραδιόφωνά σας, η εκπομπή δηλαδή του site paok24.com με εφεδρίες στα μικρόφωνα. Κάτσε ρε Άκη, κάτσε, τι βαριές κουβέντες είναι, αυτές, δε, εφεδρίες. Δεν θες να είσαι ο Σόλτσκερ που μπαίνει στο 80 κάτι και παίρνει το Champions League, τι όχι, θες εντάξει, να. Αν ήθελα να είμαι ποδοσφαιριστής, όχι, Σόλτσκερ δεν θα ήθελα να είμαι σίγουρα. Πες κάτι άλλο σε αλλαγή να το δεχτώ. Δεν σε αρέσει τη φάτσα δηλαδή, ναι, πολλές φακίδες. Πες από Ιταλία τίποτα, κανένα που να μπαινε να το παστέλωνε και να ήταν αυτός ο ρόλος του. Πες κανένα τέτοιο από Ιταλία, δεν μου έρχεται τώρα. Έχεις σε Ιταλία κάτι, δεν ξέρω, εγώ το Μπακαγιόκο ξέρω. Το Μπακαγιόκο που έφερνε και τα παστέλωνε. Τιμιότητα. Δεν ξεχνιέται εκείνο το παιχνίδι στον Πανιόνιο. Δεν ξεχνιέται, αλήθεια. Είναι βίωμα. Μόνο Πανιόνια, ρε. Τι. Ναι, κοντεύαμε να τρακάρουμε. Αλήθεια. Ραδιόφωνο. Κλασικός ΠΑΟΚ χάνει στην Αθήνα 1-0 ακόμα και από τον Πανιόνιο. Γιατί έχει καταφέρει, όντας καλύτερος ή χειρότερος, δεν ξέρω, σε εκείνο το παιχνίδι να μην είναι αυτός που πρέπει και να έχει δώσει αφορμές και να έχει φάει και γκολ. Κόντρα στην ομάδα Σάντος, η οποία είχε πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά μετά τον πρώτο χρόνο της. Και έλεγε, τι γίνεται, χάνουμε από αυτούς. Εμείς δεν χάνουμε από κανέναν. Φάγαμε γκολ. Τότε ήταν εκείνα τα θέματα. Και έχει μπει το μαυράκι, το οποίο ψάχνει συγχώρεση από τον τεράστιο Φερνάντο Σάντος και βάζει τον πρώτο γκολ. Βάζει και το δεύτερο έβαλε και το δεύτερο έχει βάλει. Δεν είμαι σίγουρος αν το ένα το βάλω. Τέλος πάντων, βάζει τον γκολ ο Μπακαγιόγκο. Να μας πει ακροατής. Βάζει το δεύτερο. Ναι. Και πηγαίνει για να οριστικοποιηθεί η συγχώρεση του τύπου αδερφέ, τα βρήκαμε. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Μα έτσι είναι τα πράγματα. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Έκανες βλακεία. Θα βάλεις γκολ για να εξηλωθείς. Τελείωσε. Σάντος έχεις προπονητή. Λοιπόν. Τι θα κάνει σήμερα ο Φερνανδάο, πιστεύεις? Φερνανδάο θα προκριθεί, ρε. Πλάκα κάνεις, ρε. Θα προκριθεί. Θα το πάει πάλι στα μέτρα του. Μα το εννοείται. Τώρα αυτό είναι ευκολότερο μάτσα από το. Καλά, άστο, μην το μιλάω. Εύκολο δεν είναι τίποτα σε αυτή τη φάση που είναι οι παίχτες. Να το πω έτσι, δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει το σύνολο κάθε ομάδας. Αλλά εγώ είμαι με Φερναντά ότι θα πάει τελικό. Δεν ξέρω αν θα το πάρει, αλλά τον έχω στείλει μέχρι τελικό. Λοιπόν, είπαμε ότι θα σας πούμε για τα μεταγραφικά και όντως
προκύπτει είδηση, πληροφόρηση ότι έχει προχωρήσει αρκετά το θέμα και των δύο, και του Μπίσεσβαρ και του Κρέσπο. Νομίζω ότι για τον Μπίσεσβαρ είναι λίγο περισσότερο είδηση. Για τον Κρέσπο θεωρούσαμε ότι είναι τελειωμένο ακόμα και από χθες. Ναι, ναι, ναι. Άρα εσείς λάβετε αυτό ότι δεν προέκυψε κάτι με τον Κρέσπο. Το τελειωμένο του Κρέσπο που δεν είχε ανακοινωθεί εχθές λόγω μιας λεπτομέρειας, ενός χαρτιού από την Άστον Βίλα, προχωράει. Και όπως επίσης ότι προχωράει και το θέμα του Μπίσεσβαρ. Δεν πέσανε δάκια οι Κινέζοι πάνω του να του τάξουν 2-3 εκατομμύρια και αυτού και να τον πάρουν. Και είμαστε στην τελική ευθεία. Ενδέχεται το απόγευμα να έχουμε γενικά ανακοινώσεις και προπονήσεις, λες. Και το πιο σημαντικό είναι ότι αν ολοκληρώσουν ομαλά οι ποδοσφαιριστές, μάλλον θα πάνε και στην προπόνηση κανονικά. Οπότε θα πάρουν για αυτή μια πρώτη γεύση. Και θα έχουν μετά Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή και Δευτέρα. Δεν ξέρω, Κυριακή, μάλλον θα δώσει κανένα ρεπό. Κάτι θα δούμε τώρα πώς θα κινηθεί. Και Δευτέρα φεύγουν κανονικά με την αποστολή του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Άρα αυτό το κομμάτι έχει φύγει. Εννοείται ότι τρέχουν και άλλα μεταγραφικά. Εννοείται ότι δεν εφησυχάζει ο ΠΑΟΚ, διότι τα αυτονόητα στο περίπου έκανε, δηλαδή αυτά που ήταν να συμβούν από την προηγούμενη εβδομάδα, ακόμα δεν εφησυχάζει. Προχωράει στο πλάνο που λέει ότι αν μπορούμε, όσοι περισσότεροι παίχτες έρθουν από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, τόσο καλύτερα για την ομάδα, για να είναι έτοιμη στα παιχνίδια τα προκριματικά στα τέλη του Ιούλη. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, πρέπει να κατανοήσουμε ότι για να πάρουμε πλέον παίχτες όπου ούτε λίγοι δεν θα βρεθούν να τους αφισβητήσουν, να είναι κυριολεκτικά πανοράφοι και να είναι δεκαδάτοι την τελευταία χρονιά στην ομάδα τους και να είναι με παραστάσεις και να είναι σε θέσεις που περνάει η ομάδα, θα χρειαστεί να κάνουμε υπομονή, διότι πρέπει να αντιληφθούμε ποιο ανάστημα έχει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, ποια φήμη έχει το ελληνικό πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Και αντιλαμβάνεται κανείς ότι οι παίχτες πρώτα θα ρισκάρουν, θα επιδιώξουν να βρουν μια θέση σε ομάδες που παίζουν σε ανταγωνιστικότερα πρωταθλήματα, και αν δεν τους κάτσει αυτό, βεβαίως μια χαρά είναι και τα λεφτά του ΠΑΟΚ και το πρεστής του ΠΑΟΚ και οι στόχοι του ΠΑΟΚ. Αλλά είναι αυτό που λέμε, ότι μετά ο παίχτης κάνει την ανάγκη φιλοτιμία, επειδή δεν γίνεται και κάπως αλλιώς, λέει ας πάει και το παλιάμπελο. Λοιπόν, οπότε... Να πούμε μια καλημέρα και στο Στέργιο, τον Αναστασιάδη, ο οποίος συνάδελφος μας ακούει, έτσι είναι πάντα συντονισμένο, το συζητάμε. Και να κάνουμε και μια καλή πάσα, γιατί έχει ανεβάσει ένα εξαιρετικό θέμα για τον Μπίσεσβαρ. Αυτό που λέει το πρώτο τώρα στο Παρακό 4 φάκελο, Μπίσεσβαρ. Εκτός από βίντεο για τον Ολλανδό, υπάρχει και μια ανάλυση για το πού αγωνίστηκε τα τελευταία χρόνια, σε ποιες θέσεις. Ο παίκτης, να θυμίσουμε ότι είναι επιτελικός μέσος, δηλαδή είναι οχταροδεκάρι. Ναι. Εκεί είναι η θέση του, αλλά μπορεί να αγωνιστεί άνετα και στα άκρα. Οπότε έχει μια σημασία να δούμε στο τελευταίο χρονικό διάστημα που κατάφερε να κάνει τη διαφορά στην Τουρκία, πού έπαιξε, τι αριθμούς είχε, τι assist και τι goal. Έχει ενδιαφέρον πολύ το θέμα, έχει και τα βίντεο μέσα. Οπότε μπείτε και δείτε ποιος θα είναι εκτός απρόπτου ο νέος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Πολύ ωραία. Και εντάξει, να αρχίσουμε να έχουμε φωτογραφίες με τα σπρώμαυρα, ρε παιδί μου, διότι έχω λίγο κουραστεί να τον βλέπω με αυτό το κίτρινο-κόκκινο, τι είναι αυτό, ναι, το χρώμα. Και τον Κρέσπο με αυτό το μοβάκι το περίεργο. Α, εδώ είναι όλος κίτρινο και έχει μόνο μια ρίγα κόκκινη. Ελληνική ομάδα που να φοράει τέτοια χρώματα δεν έχουμε, έτσι? Όχι. Αυτό εδώ. Νομίζω πως όχι. Όχι, ναι. Λοιπόν, Φαίνεται λίγο σκύλος αυτός εδώ, αυτός ο Μπίσεσβαρ. Και όσο, ξέρεις, είναι αντίστοιχη περίπτωση με το Ματέους. Δηλαδή το πρώτο άκουσμα παίρνει ο ΠΑΟΚ τον Μπίσεσβαρ, μας είχε λίγο μαγκωμένους. Απλά περάσαν 24 ώρες, τέτοια ώρα το συζητούσαμε χθες, ότι ο παίχτης είναι εδώ. Κάπως έτσι το έγραψε το ΠΑΟΚ 24. Ο παίχτης είναι εδώ. Λοιπόν, και αρχίζει να ψηλιάζει ότι είναι πολύ προχωρημένες οι συζητήσεις. Στην αρχή είσαι λίγο μαγκωμένος. Έλα όμως που έρχονται σιγά σιγά πληροφορίες. Έλα που στείνονται αφιερώματα. Έλα που είναι πολύ εύκολο πλέον να γκουγκλάρεις και να δεις Transfermarkt, να δεις από site που έχουν στατιστικά τι έχει κάνει, που έχει παίξει, τι γνώμη έχουν οι άλλοι για αυτόν. Αν έχει δώσει, δεν έχει δώσει δικαίωμα, τι παίχτης είναι κλπ.
Και όπως και για τον Μπερμπάτοφ γράφτηκε ότι απέρριψε μια πρόταση από την Τουρκία λόγω της τρομοκρατικής επίθεσης, να ξέρεις ότι και άλλοι ποδοσφαιριστές δεν θα προτιμήσουν Τουρκία λόγω της κατάστασης που επικρατεί. Γενικά... δεν είναι κάτι που προέκυψε βέβαια προχθές με την τρομοκρατική επίθεση αυτή στο Ατατούρκ, όπου ο Κρέσπο ήταν στο Ατατούρκ μία ώρα πριν, έτσι, πριν γίνει η επίθεση. Είναι το ότι εδώ και μήνες συζητιέται αυτό μεταξύ επαγγελματιών ποδοσφαιριστών που πηγαίνουν στην Τουρκία, γιατί πραγματικά το επίπεδο είναι καλό, οι εγκαταστάσεις καλές, τα λεφτά πάρα πολύ καλά κλπ. Τα έχουμε αναφέρει και άλλες φορές εκεί. Αλλά ρε μεγάλε, άμα είναι να πάω εκεί και να τρέμω, γιατί ως φιλοξενούμενος σε αυτή την πόλη, που θα πάω με την οικογένειά μου κλπ, λίγο πολύ στα μέρη όπου γίνονται οι τρομοκρατικές επιθέσεις κινούμε. Είσαι καμιά πλατεία Ταξίμ, ή σε καμιά κινστέρνα εκεί απέναντι από την Αγία Σοφιά, ή σε κανένα αεροδρόμιο, εκεί όπου πάνε και χτυπάνε αυτοί οι τύποι. Και αρχίζει το σκέφτεται ο άλλος, και θεωρώ ότι το τουρκικό πρωτάθλημα θα χάσει παίχτες που είτε δεν θα επιλέξουν να πάνε εκεί, είτε είναι εκεί, αλλά θα επιλέξουν να φύγουν λόγω αυτού του φόβου που υπάρχει στην γειτονική χώρα από το μπαράζ τρομοκρατικών επιθέσεων του ISIS στην Τουρκία. Αν μπείτε στο ΠΑΟΚ 24 θα διαβάσετε αυτό το θέμα που σας είπα πριν με τον Μπερμπάτοφ, όπου η Fanatic ισχυρίζεται ότι χάλασε μια συμφωνία του λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων. Αλλά κοντός στον νου και η γνώση, ακόμη και ο Μπίσεσβαρ, έχοντας κάνει έναν κύκλο, έτσι, έχοντας ολοκληρώσει το συμβόλαιό του στην Kayserispor, δεν συνέχισε εκεί, και θεωρώ εγώ ότι ένας λόγος είναι και αυτός. Η περιδέως ατμόσφαιρα και οι τρομοκρατικές επιθέσεις. Μα σκέψου, το Άκη, προηγούμενο διάστημα. Πολλοί ποδοσφαιριστές, πρόσφατα ποδοσφαιριστές που έχει έρθει στον ΠΑΟΚ, ο Λέο Μάτος, είπε και στην πρώτη του συνέντευξη όταν παρουσιάστηκε από τον ΠΑΟΚ και νωρίτερα το είχαμε σε πληροφόρηση, ότι βασικό στοιχείο για να επιλέξει τον ΠΑΟΚ και τη Θεσσαλονίκη ήταν το σε ποια πόλη έρχεται, η ασφάλεια, το πόσο ασφαλής θα είναι η οικογένειά του, πόσο ωραία θα μπορεί να περνάει εδώ. Είναι οικογενειάρχη, σκέφτεται τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Οπότε είναι ένα πακέτο συνολικά. Ναι. Δεν είναι μόνο το ότι πηγαίνω σε μια ομάδα γιατί είναι καλή ομάδα, δεν είναι καλά τα λεφτά, είναι μέτρια η πόλη. Και τα λεφτά είναι και η πόλη είναι. Και το περιβάλλον γενικότερα και τα χρήματα που μπορεί να πάει και η ασφάλεια μπορεί να έχει για τα χρήματα που θα παίρνει, είναι όλα μαζί. Και τα βάζει κάτω ένας ποδοσφαιριστής και αποφασίζει. Και η Τουρκία, να πούμε ότι έχει έτσι και ένα σοβαρό πρόβλημα με όλα αυτά που γίνονται με τα τρομοκρατικά και την ανασφάλεια που δημιουργείται και στον τουρισμό. Είναι ξεκάθαρο θέμα. Καλησπέρα, καλή εκπομπή, λέει ο Αποστόλης. Καλησπέρα, παιδιά, καλή συνέχεια, λέει ο Γιάννης. Τα μηνύματα και στην SMS Χέρα FM και ενώ ονοματεπώνυμο αυτό που θέλετε να γράψετε. Στο 54526 είπαμε ότι αυτές τις μέρες που λίγο αναφερόμαστε και στην ομάδα μας στο Facebook έχουν σκάσει και εκεί και νέα αιτήματα να μπείτε στην ομάδα και βέβαια και ντροπή μας, να ξέρεις. Αρκετά σχόλια. Να πω ότι αυτό με την ομάδα, επειδή και εμένα με βάζουν σε πολλές ομάδες και είναι λίγο σπαστικό, έρχονται οι ενημερώσεις. Εμείς φέτος στην εκπομπή αυτή είπαμε ότι θα κάνουμε την ομάδα, θα την υποστηρίξουμε λέγοντας που και που, ρε παιδί μου, συχνά πυκνά ότι έχουμε μία ομάδα, αλλά δεν θα σας βάλουμε από μόνοι μας, διότι είναι λίγο σπάμι όλη η κατάσταση. Αν όμως το κάνετε εσείς και θέλετε να μπείτε, αμέσως κάνουμε δεκτό το αίτημα και βέβαια μπορείτε μετά να σχολιάσετε, να κάνετε. Τα μέλη μας δεν είναι και λίγα, είναι καμιά 700-800 μέλη και είναι, σας λέω, από μόνοι σας μπήκατε και είναι σημαντικό για μας που θέλετε να μπείτε στην παρέα μας. Λέει, παρόμοια χρώματα, λέει ο Χρήστος, στην Ελλάδα φορούσε η Καστοριά. Και απαντάει και ο Στέργιος, ναι, ο δικός μας, και λέει ότι ο Αθηναϊκός έχει παρόμοια χρώματα. Τζαλακώστας, ρε φίλε. Μπονγκ. Ναι, εντάξει. Όχι. Ο Μπόγκο Μπόγκ που έλεγε. Αδιάβαστη. Λοιπόν, πιαστήκαμε αδιάβαστη. Η Τουρκία πληρώνει πλέον τον εγωισμό του Ερντογάν σε όλους τους τομείς, από τον τουρισμό ως τον αθλητισμό. Άλλο τεράστιο κεφάλαιο στην Τουρκία, έτσι. Ο τουρισμός. Και ειδικά αυτό το προχθεσινό της βομβιστικής επίθεσης στο Κεμάλ Ατατούρκ, που είναι σταθμός. Πώς τον λένε αυτόν, αρέ, το σταθμό. Όχι. Όταν. Είναι κόμβος αεροπορικός και για τα μεγάλα ταξίδια, όπου κάνουν μια στάση Τουρκία για νεφοδιασμό και φεύγουν αλλού, αλλά πλέον. Και για Αμερική είναι πάρα πολύ. Εκτός από την Ασία, και για Αμερική είναι βασικός σταθμός, γιατί όλοι πηγαίνουν Κωνσταντινούπολη. Ναι, και αλλά. Από εκεί φεύγουν με την τρέκηση για. Εγώ που έχω τον αδελφικό μου φίλο, τον Μάνο, που ήδη από το Μάιο είναι πιλότος εκεί. Η United από το Μάιο ξεκίνησε
απευθείας πτήσης Αθήνα Νιου Τζέρσι. Σχεδόν δηλαδή Νέα Υόρκη. Νιου Τζέρσι είναι ένα με τη Νέα Υόρκη πλέον έχει γίνει. Οπότε λες ότι φεύγει από την Τουρκία και το κάνει απευθείας από... Ναι ρε φίλε, η πολιτική όλη αλλάζει. Αρχίζουν να έρχονται Ελλάδα. Τίποτα. Πάμε να ακούσουμε. Έχουν ξεσαλώσει εδώ. Ο Κόλκας λέει Καστοριά, το οποίο μας το είπε και ο φίλος για τα χρώματα των ομάδων. Και ο Στέργιος απαντάει Κόρινθος. Ρε Στέργιο, βρε αγόρι μου. Πόσο ψάξιμο, δηλαδή να σ' είχα εδώ κοντά. Τι Κόρινθος. Συνέχισε να ψάχνεις. Πες και άλλες τέτοιες. Μόνο ψαγμένες θέλουμε, όχι γνωστές και γενικές. Ναι, θα βρει και άλλες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι ώρα είναι. Η ώρα είναι μία. Δες το Euro παρέα με το Loco Grill. Παρήγγειλε σήμερα τις αγαπημένες σου γεύσεις. Πες Libero Euro, Libero Euro και πάρε τρελή έκπτωση 15% στην παραγγελία σου. Loco Grill 77 10 96. Libero Euro και βάλε γκολ στην απόλαυση. It's Mendur. Ρέιτζι. Πάτσο. Τρελό. Λόκο. Φρενέζα. Νεμπούν. Όπως και να το πεις, εδώ θα φας τα τρελά σου. Loco Grill. Δοκίμασε νέες γευστικές εμπειρίες και χάσε το μυαλό σου. Δοκίμασε τα Olympian Sandwich με τρελούς συνδυασμούς σε υπερχορταστικό μέγεθος. Και ό,τι πιο τρελό σκεφτείς, στο Loco Grill θα το βρεις. Κοσμάε το Λου 25, Εύοσμος. Τηλέφωνο Delivery 2310-771-700. Loco Grill. Καίγεται για σένα. Όλα μαζί ένα εδώ, βγάλαμε το συμπέρασμα ότι θα φύγουν παίκτες από την Τουρκία και θα έρθουν η Ελλάδα. Να το. Πώς στείνεται ένα ρεπορτάζ. Εδώ μιλάνε οι αριθμοί, μιλάνε τα γεγονότα. Το γεγονότο, τα γεγονότα. Λοιπόν, και συμφωνούν και οι φίλοι μας με τα μηνύματα που μας γράφουν γενικά. Ότι εντάξει, ρε φίλε, έλα στη Θεσσαλονίκη. Ποια ασφαλής πόλη από τη Θεσσαλονίκη υπάρχει. Έλα εδώ να δεις τι γίνεται κάτω στην παραλία. Στη νέα παραλία. Ο Λούμπος Μίχελ τρέχει καθόλου στην παραλία. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι δεν τρέχει και μάλλον καλά κάνει και δεν τρέχει, γιατί και ο Άρνεσεν που έτρεχε, άστο, δεν πήγε καλά. Ναι, να λίγο. Πούμε, να διαβάσουμε το μήνυμα του φίλου μας του Χρήστου που λέει: κανονίστε εκεί στην ΠΑΕ να κάνετε όλες τις μεταγραφές μέχρι τα μέσα Ιουλίου, να έχουμε 1,5 μήνα μετά ξενέρα. Εντάξει. Νομίζω είναι από τα κορυφαία που διαβάζουμε, γιατί είναι για αγκαλιά ο συγκεκριμένος. Εκφράζει τους 11 στους 10 παοξίδες. Έλα εδώ, λέω του Σοφού 18, έκτος όροφος, θα σε φιλήσω. Χωρίς γκρίνια και μιζέρια, γιατί η ομάδα μας έχει προγραμματισμό και τα έκανα όλα νωρίς. Ο Αθηναϊκός, λέει, είναι στην ομάδα με τα χρώματα της πρώην ομάδας του Μπίσεσβαρ. Αυτός φορούσε τα χρώματα της Καϊσέρι. Που ξεφτύλισε την Manchester United. Δεν έφαγε γκολ σε 90 και 120 σε 210 λεπτά αγώνα. Δεν έφαγε γκολ. Μία ερώτηση. Στα τελευταία λεπτά της παράτησης έφαγε. Μία ερώτηση που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, γιατί είναι πολύ μεγάλη συμμετοχή των ανέργων φίλων του ΠΑΟΚ για τη διεκδίκηση των εισιτηρίων. Ρώτησε κάποιος πότε θα γίνει κλήρωση. Πότε θα γίνει κλήρωση. Και είναι πολλά τα μηνύματα που έρχονται και εδώ στην SMS-χέρα και στην ομάδα μας στο Facebook και παντού. Η απάντηση, επειδή ρωτήσαμε και εμείς τώρα, είναι ότι αργότερα το απόγευμα θα γίνει κλήρωση και θα ανακοινωθούν. Φαντάζομαι και πιο μετά οι τυχεροί. Οι οποίοι θα είναι και πάρα πολύ. Κάτι περίμενε γιατί δεν σε πρόσεχα. Πότε θα γίνει η κλήρωση? Αργότερα, σήμερα το απόγευμα. Σήμερα θα γίνει. Ναι, ναι, αμπάμπαμ. Ναι. Ωραία. Και έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί το είχαμε ρωτήσει στην ΠΑΕ πώς τελικά συμμετείχαν και μας είπαν ότι θα μας πούν και αυτό. Διότι ναι, έχει για μένα ένα point. Είναι μια σφιγμομέτρηση. Είναι, ναι. Πόσοι, ρε παιδί μου, ζητήσαν εισιτήριο. Εγώ από τη μία θα στεναχωρηθώ άμα σου με ζητήσαν 10.000, με την έννοια ότι. Θα μείνουν πολλοί έξω. Ναι, και θα είναι και πολλοί άνεργοι που έχουν θέματα. Και τόσοι πολλοί, ρε παιδί μου, είναι άνεργοι κλπ. Αλλά έχει να δούμε. Θα δείξει και μια τάση τη αγάπη, τη διάθεση του κόσμου να πάρει ένα εισιτήριο διαρκεία. Και βέβαια αυτό εδώ να το πούμε και ότι θα μπορούσε η ΠΑΕ να το κάνει έτσι κι αλλιώς και μετά στα παιχνίδια κάθε εβδομάδα. Δηλαδή, άμα δει ότι έχει περιθώριο. Εντάξει. Να κληρώνει εισιτήρια, ρε παιδί μου, για τους ανέργους και σε κάθε παιχνίδι εντός, ειδικά στα χαμηλά που δεν υπάρχουν, για να γίνει αυτό που είπε ο Γιώργος Σαββίδης. Γιατί το έθεσε ωραία ο μικρός, ότι να μην, αν είναι δυνατόν, άνθρωπος που θέλει να δει τον ΠΑΟΚ να μην μείνει εκτός γηπέδου λόγω οικονομικής στενότητας. Να μείνει γιατί έχει μια δουλειά, να μείνει γιατί δεν είναι Θεσσαλονίκη και είναι δύσκολο να έρχεται κλπ. Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά να είναι εδώ, να θέλει να δει την ομάδα του και να μην μπαίνει. Και μετά να έχουμε εκείνα τα άλλα που εμένα δεν μου αρέσουν. Τα να μπούμε μέσα και τζάμπα και αυτό και εκείνο.
Και λέει ο άλλος, καλά, εγώ κοροϊδεύω που πλήρωσα το εισιτήριο. Και θες να με περάσεις. Κάποια θέματα δηλαδή που ήταν, ξέρεις, είναι αυτά, είναι, έχουν μείνει συνήθεια από το παρελθόν. Δύσκολα αλλάζουν. Αλλά ο ΠΑΟΚ, είπαμε, αλλάζει. Μπαίνει σε άλλη εποχή όσον αφορά και αυτές τις διαδικασίες. Να πούμε την καλημέρα μας και τα χαιρετίσματά μας και στο φίλο τον Τάσο που μας στέλνει μήνυμα. Εύχεται και καλό ταξίδι για το ταξίδι που έρχεται από Δευτέρα με το καλό που θα πάμε Ολλανδία. Ωραία. Και από εκεί θα τα λέμε, εννοείται, και στη διάρκεια της ημέρας θα είναι πολλές οι συνδέσεις που θα γίνονται και στην εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 και από το πρωί νωρίτερα και το μεσημέρι στο πέναλτι με τον Γιώργο του Ζαγόρα και το απόγευμα και το βράδυ στον Τάσο του Ντρέγια. Γενικά νομίζω ότι εκτός από εκδρομή, για να είμαστε αντικειμενικοί, γιατί θα την κάνουμε την εκδρομή μας στην Ολλανδία, θα είναι καλή και πολύ καλή και η κάλυψη της προετοιμασίας. Θα μάθετε τα πάντα, θα είναι σαν να είστε κι εσείς εκεί. Και... τα μηνύματά σας, να θυμίσουμε, στο 54526FM και ενώ ό,τι θέλετε να ρωτήσετε ή να σχολιάσετε, εννοείται ότι είναι πολύ πιο ωραίο να μας κάνετε παρέα και να κάνουμε διάλογο μόνοι μας, έτσι δεν κάνουμε τίποτα. Και πάμε να πούμε. Πάμε για χορηγούς και για διάλειμμα. Επίσης να πούμε ότι τώρα εκεί που θα είστε στην Ολλανδία, θέλω, ρε παιδί μου, εκείνα τα μικρά-μικρά. Πεθαίνω για τα μικρά. Θα γίνει, θα γίνει. Εντάξει, όπου αυτές τις δύο στήλες, το respect μπορεί το φραπέπτου να τον πίνει σε ποτήρι του Νες χωρίς παγάκια, αλλά πρέπει να το αποδώσουμε ότι αρχισυντακτικά. Ρε παιδί μου, έχει ένστικτο, έτσι. Και αυτό με τα μικρά-μικρά. Και αυτό με το σχόλιο της ημέρας είναι δικές του ιδέες, του ακατανόμαστου. Όχι, μην τον λες ακατανόμητο, μην τον λες ακατανόμητο, σε παρακαλώ. Του Αντώνη Κανάκη. Μην προχωράμε σε του Αντώνη Κανάκη. Έτσι, της εκπομπής αυτής και του site αυτού. Λοιπόν, και είναι στα υπέρ του, στα γκρέτη του και θα τον βάζει αυτός να τα κάνει. Εσύ θα του δίνεις τα μικρά-μικρά, του δίνεις πληροφορίες, αλλά αυτός θα τα κάνει. Να είμαστε ειλικρινείς, πληροφορίες μπορεί να δίνει, μάλλον εγώ θα τα κάνω μεταξύ μας και δεν έχω και κανένα πρόβλημα που θα τα κάνω. Απλά... ή ο άλλος που σου είπε για τον Αθηναϊκό, βάλ τον και εκείνο λίγο χέρι. Τρέξαν και εκείνο λίγο. Το συγκάτοικο λες. Βέβαια. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: έχω βγάλει πρόγραμμα, λέει. Λέω: τι πρόγραμμα? Γυμναστική θα κάνουμε. Πισίνα θα κάνουμε. Αυτός. Τρέξιμο θα κάνουμε. Έχει μπει σε πρόγραμμα, οπότε τον στηρίζουμε. Του λέω: τον αφήνω μια μέρα. Του λέω: εντάξει, όλα μέσα. Του λέω: αφού με ξέρεις, εγώ μου αρέσουν αυτά. Την επομένη, του λέω: πήρα να σε προσγειώσω. Χθες δεν ήθελα να σε κόψω. Γυμναστήριο εκεί. Δεν έχει. Η πισίνα που λέει ότι έχει. Θα τρέχει μέσα στο δάσος. Η πισίνα που λέει ότι έχει είναι μια γούρνα. Από το πρωί-απόγευμα που έχει διπλές προπονήσεις μέχρι να προλάβεις να φας, το τρέξιμο εγώ πέρσι το έκανα μια-δύο φορές και με πολύ, πολύ στανιό. Του λέω: δύσκολα είμαστε, αλλά θα το παλέψουμε, στεναχωριές. Λοιπόν, πάμε στους χορηγούς. Αναδομό, με περνάτε για τρελό. Στην αναδομό ανακαινίζεις με 6 άτοκες δόσεις και χωρίς πιστωτική. Προφανώς με τα καλύτερα υλικά και με εγγύηση κατασκευής. Επίσκεψη του μηχανικού στο χώρο σας, δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας από τον μηχανικό. Το τηλέφωνο είναι 2311-241-508. Ειδικές προσφορές στο αναδομό.gr. Και επειδή ο Τέκος συμπλήρωσε 10 χρόνια ζωής, σας κάνει δώρο 10% έκπτωση στους ελέγχους των γιοταχή ή των φορτηγών έως 3,5 τόνους και φυσικά και των μοτοσυκλετών. Επίσης, εκμεταλλευτείτε αυτό το OTECO on time, ότι δεν θα περιμένετε λοιπόν λεπτό για το ραντεβού σας και ότι όλα θα γίνουν στο προγραμματισμένο χρόνο, και βγάλτε την OTECO Club Card. Για να είστε πάντα κερδισμένοι, δίνετε δωρεάν αυτή η κάρτα σε όλους τους πελάτες ΚΤΕΟ και είναι αυτή η ανταμοιβή για τα 10 χρόνια λειτουργίας της. Πολλά περισσότερα στο 10-20-30 και πηγαίνετε εκεί στην OTECO δίπλα στο Μετράνε Κόσμος για να περάσετε ΚΤΕΟ. Διάλειμμα. Επιστροφή και κουβεντούλα. Καταλαβαίνω γιατί δεν θα το ξεχάσω, γιατί είναι πολλά τα μηνύματα. Στέλνει ο φίλος ο Βασίλης. Θα σας περιμένουμε πάνω στην Ολλανδία, παιδιά. Παρένθεση, ζακέτες να πάρετε. Το πρώτο σχόλιο είναι ότι με τις τόσες συνεχόμενες προετοιμασίες του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία θα μαζευτούν εκεί στην Ολλανδία και θα μας διώξουν. Δεν μας θέλουν άλλο. Κουράσαμε. Ένα. Και ένα δεύτερο, αυτό το ζακέτες να πάρετε. Είναι σε τη μάνα, συμβούλη. Εκτός από αυτό, το ακούω τελευταία πολύ συχνά γιατί πρέπει να κάνει πολύ κρύο πάνω αυτές τις μέρες. Οπότε λέω, πήγε δύσκολα είμαστε. Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο. Γρηγόρη Ατρίδη, όλοι ετοιμάζουν τις διακοπές τους. Λοιπόν, και ακούω εδώ περίεργα μέρη, κέρκυρες και τέτοια. Εσένα σε δώσαν εκεί 2-3 μέρες άδεια, πήγε στη Μύκονο. Όχι, ρε, σε βγάλανε, σε κρεμάσανε κουδούνια. Δεν έχω παράπονο. Ότι δίθεν είσαι ο προνομιούχος και αυτός ο οποίος πηγαίνει στα πολύ high class, τα καγκουρονίσια. Μου αρέσει. Που αναφέρει και σχολιάζει. Τα κλαρνογαμπρίσια. Αυτός είναι, αυτός ο Θεός. Μα εντάξει τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν πειράζει. Ακόμα μικρός είσαι. Μπορείς να πηγαίνεις στη Μύκονο. Στη Μύκονο, ρε, θα πας μετά τα 40. Για ποιοτική
ψυχαγωγία και τουρισμό. Τώρα είναι. Άκη, στα, ένα... Άκη, στα ποιοτικά πηγαίνουμε. Μην έχεις είδες και ένα βίντεο ρε, που δείχνει στη... τις φαβέλες της Μυκόνου. Εκεί που ζουν αυτοί που εργάζονται. Έχω... Θα έχεις δει τα ρεπορτάζ αυτά. Ξέρεις πόσο κόσμο έχει που εργάζεται πλέον από Θεσσαλονίκη και πηγαίνουν για σεζόν. Καλά, εννοείται. Ξέρεις πόσους φίλους βρήκα. Πλά είναι άθλιες οι συνθήκες. Και στην Κρήτη μπορεί να πας να δουλέψεις, αλλά μια χαρά είσαι βασιλιάς αν πας στην Κρήτη. Στη Μύκονο είσαι 10 ώρες, 12 την ημέρα. Δουλεύεις και τις άλλες 12 κοιμάσαι, γιατί είναι τέτοια η δουλειά που κάνεις 12 ώρες, μπορεί και 15, που δεν έχεις κουράγιο ούτε τα πόδια σου να πάρεις να πας σε μια παραλία να κάνεις μια βουτιά. Επειδή είναι πολλοί αυτοί που μας ρωτάνε και συνεχίζονται τα μηνύματα για το τι θα συμβεί με την κλήρωση για τα διαρκεία των ανέργων, να επαναλάβουμε ότι μέχρι σήμερα το απόγευμα υπάρχει πληροφόρηση ότι θα πραγματοποιηθεί, ότι όσοι συμμετείχατε στο διαγωνισμό προλάβετε να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι χθες το βράδυ. Τα εισιτήρια αφορούν τις θύρες 6 και 7. Αυτά, για αυτές τις θύρες θα κληρωθούν εισιτήρια. Και έχουμε βάλει και σχετικό θέμα στο ΠΑΟΚ 24, οπότε μπορείτε και από εκεί να ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες. Καλή τύχη σε όλους να ευχηθούμε και μακάρι να ικανοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Σε αυτό το τέταρτο 20 λεπτό, έξω από αυτά που σας είπαμε, δηλαδή ότι βγαίνει και επισήμως ότι προχωράν πολύ αυτές οι υποθέσεις Μπίσεσβαρ και Κρέσπο που είναι να ανακοινωθούν μες την ημέρα. Να κάνουμε μια υπενθύμηση απλά ότι στη σημερινή προπόνηση επέστρεψε ο Γκάρι Ροντρίγκες. Σταδιακά επιστρέφουν και άλλοι ποδοσφαιριστές με έξτρα άδεια. Αυτοί δηλαδή που τελείωσαν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες μετά και το τέλος των play-off. Μετά τον Γκάρι, σειρά έχουν οι Τζιόλης και Τζαβέλας, οι οποίοι επιστρέφουν ουσιαστικά στο πρόγραμμα αύριο. Και να υπενθυμίσουμε ότι Κάτσε και Μακ που συμμετείχαν στην τελική φάση του γύρω στα γήπεδα της Γαλλίας. Με τον Κάτσε βέβαια να έχει φτάσει μέχρι και τη φάση των ομίλων, τη Σλοβακία να έχει προχωρήσει ακόμα έναν γύρο, και οι δύο ποδοσφαιριστές θα επιστρέψουν στις 19 Ιουλίου, οπότε χάνουν ουσιαστικά και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και θα επιστρέψουν, φαντάζομαι, άμα επιστρέφουμε εμείς στις 18, θα επιστρέψουν την επομένη, στην πρώτη προπόνηση που θα γίνει και πάλι στη Θεσσαλονίκη. Τώρα το αναλύσαμε και χθες, το κατά πόσο μπορεί να προκύψει μέχρι τότε κάποιο μεταγραφικό σενάριο που να εμπλέκει και τους δύο ή να υπάρξει κάποια πολύ συγκεκριμένη πρόταση που να είναι δελεαστική και να βάλει τον ΠΑΟΚ και τους ανθρώπους του σε σκέψεις για τους δύο ποδοσφαιριστές. Αυτή είναι μια κουβέντα που συνεχίζει και υφίσταται, παραμένει στον αέρα. Όσο δεν έχουμε κάτι παραπάνω, νομίζω ότι τα παίζει αυτό το θέμα. Θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον στην περίπτωση του ΜΑΚ θα μπορούσε να υποθεί ότι έλα 10 Ιουλίου, μήπως και σε χρειαστώ, είτε στην πρώτη διάδα αγώνων, είτε στη δεύτερη. Ναι, αλλά είναι. Άκη, έχει τελειώσει πριν τον μια εβδομάδα. Θέση, πριν μια εβδομάδα έχει τελειώσει διακοπή. Είπαμε, εκεί μετά είναι το τι συζητάει και το τι με το ιατρικό. Διότι έναν παίχτη πρέπει να το δεις ολοκληρωμένα. Όταν τον έχεις βάλει. Εγώ θυμάμαι ότι ήταν ο πρωταγωνιστής ακόμα και από την πρώτη πρόκριση του ΠΑΟΚ. Επί της Λοκομοτίβα ο ΜΑΚ. Έχει μια κυριολεκτικά full γεμάτη χρονιά. Εντάξει, είναι τι λένε και οι επιστήμονες σε αυτό το θέμα. Μπορεί να ισχύει αυτό. Έδειξε ο ΜΑΚ την περσινή χρονιά ότι από νωρίς το έδειξε ότι θα έχει πολύ πρωταγωνιστικό ρόλο. Βέβαια, η κατάσταση... Και μην ξεχνάς ότι και οι δύο είναι ποδοσφαιριστές που είχαν ενοχλήσεις στο Euro. Και ο ΜΑΚ και ο Κάτσα. Ο ΜΑΚ είχε και το και τραυματισμό κανονικά. Αυτό λέω, ναι. Δηλαδή το αν ήταν θλάση πρώτου βαθμού ή κάτι λίγο λιγότερο δεν μας ενδιαφέρει. Τραυματίστηκε και κανονικά. Ο Κάτσα. Ο Κάτσα χάσε και παιχνίδι λόγω. Και ο ΜΑΚ που κι αυτός δεν έπαιξε στο τελευταίο της Σλοβακίας. Νομίζω ότι ήταν από τους ποδοσφαιριστές που κατάφεραν να βγάλουν αλόβητος την χρονιά. Ναι, σε ναι, μια ναι. Ομάδα που πέφτανε όλοι δίπλα του τα κοτόπουλα γιατί είχαν προβλήματα μυϊκά. Και εκτός των άλλων, σίγουρα και για το ΜΑΚ και για όλους όσους κατάφεραν να βγάλουν χωρίς προβλήματα τη χρονιά, θα πρέπει να τους πούμε ένα μπράβο παραπάνω, γιατί δείχνει τον επαγγελματισμό τους και τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν στην προπόνηση και τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν μετά την προπόνηση και τη διατροφή τους που την προσέχουν πάρα πολύ και τη ζωή τους με τα ξενύχτια και με το ότι αν κοιμούνται σωστές ώρες και πολύ όπως πρέπει. Νομίζω ότι, επειδή το έχουμε παρεξηγήσει λίγο, όταν μιλάμε για επαγγελματικό ποδόσφαιρο σε αυτό το επίπεδο, παρότι το ελληνικό πρωτάθλημα έχει χαμηλό επίπεδο και δεν είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να καφιόμαστε και πολύ. Όπως είναι επαγγελματικά τα συμβόλαια και πολλά τα χρήματα που δίνουν οι ομάδες που τα έχουν, με τον ΠΑΟΚ να είναι σε αυτές τα τελευταία χρόνια, έτσι θα πρέπει να είναι και αντίστοιχα επαγγελματική 100% και η συμπεριφορά από την πλευρά των παικτών.
Δηλαδή δεν ισχύει αυτό που λέγαμε, ρε παιδί μου, τη δεκαετία του 80 ή του 90, ότι εντάξει μωρέ, άνθρωποι είναι και αυτοί, θέλουν να βγούνε. Ρε φίλε, το να βγούνε είναι μια κουβέντα. Όταν είσαι μέχρι τις 4 η ώρα έξω ή έχεις πιει 3 ποτά, μετά μην αναρωτιέσαι γιατί την έπαθες τη θλάση, διότι έχουν αποδειχτεί πλέον αυτά, ότι και το αλκοόλ είναι νούμερο ένα λόγος για τέτοια ζητήματα στην προπόνηση, αλλά και το θέμα της κούρασης. Δηλαδή αυτό το κορμί με τόση καταπώνηση που έχεις όλη τη διάρκεια της χρονιάς, άμα το κουράζεις και εξτρά με ξενύχτια, εντάξει, προκύπτουν αυτά. Τέλος πάντων, στον ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολλοί οι λόγοι. Δεν ήταν αυτό, δεν ήταν τόσο κραυγαλαίο. Δηλαδή ότι δεν πρόσεχαν οι παίχτες, είτε τη διατροφή τους, είτε συνολικά τη ζωή τους και την έξοδό τους. Ήταν πολλά πράγματα που δεν ξέρω, ο ιστορικός του μέλλοντος κάποια στιγμή θα κάνει μια καταγραφή, θα γράψει ένα ολόκληρο κεφάλαιο για το τι έγινε στον ΠΑΟΚ. Θες να ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές, το χαλαρό, ενώ ψάχνουμε να βρούμε αν υπάρχουν και τίποτα άλλες ειδήσεις. Δηλαδή τώρα ξαφνικά ο Παναθηναϊκός θέτει θέμα Σίντελφερτ και την επιστροφή του, δηλαδή. Ναι, έχει να κάνει και με τον ΠΑΟΚ, έτσι πούμε, γιατί ο Κροάτης πέρασε και από τον δικέφαλο. Νομίζω ότι ο Σίλτεφελτ ήταν από τις περιπτώσεις αμυντικών που ερχόμενοι στον ΠΑΟΚ ενδεχομένως και πολύ εύκολα απομακρύνθηκαν ή δεν συνεχίστηκε μέσα από κάποια φόρμουλα η συνεργασία μαζί του. Δεν ήταν κακός παίκτης. Και στο Παναθηναϊκό δεν ήταν κακός. Όχι. Μια χαρά ήταν. Και ψηλός είναι και στο κεφάλι είναι πολύ δυνατός και αρκετά κοντρολαρισμένος είναι. Εντάξει, το ότι... Και αρκετά Έλληνα στην οτροπία και στην συμπεριφορά. Ναι, όχι, είναι καλή περίπτωση αμυντικού. Εγώ νομίζω ότι συγκριτικά με τις περιπτώσεις αμυντικών που απασχόλησαν τον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, δεν περισσεύει τουλάχιστον ο Σίλτεφελτ. Το ότι πάντα υπάρχουν και καλύτεροι, ναι, αλλά άμα δεν τους έχει τους καλύτερους, είναι τεράστια αυτή η κουβέντα. Μπορεί να συνεχιστεί και με τα θέματα των πωλήσεων, για παράδειγμα των ποδοσφαιριστών που ενδιαφέρουν πολλές ομάδες και αγωνίζονται αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ. Ο ΜΑΚ, για παράδειγμα. Ναι. Το ΜΑΚ, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην σου πει ότι μετά από τη χρονιά που έκανε, παρότι η φυσική του θέση είναι ακραίος επιθετικός, τα γκολ που έχει πετύχει, τα οποία το γκολ είναι κάτι που πληρώνεται πάρα πολύ, δεν οφείλεις, είσαι υποχρεωμένος να τον πουλήσεις και να δημιουργήσεις και τις συνθήκες για να πουληθεί. Και για να τις δημιουργήσεις θα πρέπει να κάνεις, να πουλήσεις το προϊόν σου όσο καλύτερα γίνεται και να το προβάλλεις όσο καλύτερα γίνεται για να πάρεις και περισσότερα λεφτά. Ο ΠΑΟΚ όντως δεν θα πρέπει να πέσει κάτω από 3,5 εκατομμύρια. Όπως εγώ πιστεύω ότι ο Κλάους πρόπερση, δηλαδή τώρα κοντεύουμε να συμπληρώσουμε 2 χρόνια, απλά Σεπτέμβριο έχει γίνει η τελική συμφωνία για την ανανέωση του συμβολέου, ότι έπρεπε να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Για να πάει και να παίζει πλέον μεγάλη κουβέντα. Πάντως εγώ αυτό που έλεγα για το ΜΑΚ. Είναι στην ίδια λογική, έτσι. Με τα γκολ που βάζει και την ευκολία που σκοράρει. Είχε κάνει τα γκολ, φεύγεις, διαφημίζεις και την ομάδα σου και το ότι μπορείς και βγάζεις παίχτες υψηλού επίπεδου, παίρνεις και κάποια χρήματα για να χρηματοδοτήσεις αγορές άλλων ποδοσφαιριστών και τα μικρά σου τα τμήματα, και όπως έφυγε ο Βιερίνια και τον καμαρώνουμε τώρα σε υψηλό επίπεδο, θα μπορούσε να έχει φύγει και ο Κλάους. Πάντως το πρόβλημα που έχει, να ακούσουμε λίγο ώρα και να επιστρέψουμε. Η ώρα είναι 1:30. Ώρα να αποκτήσεις το νέο πολυεργαλείο της Daytona Cargo 125. Μόνο από τη Μότο Δαβανόπουλος. Μοναστηρίου 102. Αφρική. Σαχάρα. 4.000 χιλιόμετρα έρημος με μια γκαζιά. Γίνεται. Με το νέο παγκόσμιο hit της Honda όλα γίνονται. Νέα χιλιάρα Africa Twin μόνο στη Honda Δαβανόπουλος. Και για την πόλη πας πάλι Honda Δαβανόπουλος. Νέο παπί 125 της Honda και νέο σκούτερ SH Honda 150 τώρα και με άτοκες δόσεις. Honda Δαβανόπουλος, Μοναστηρίου 102. Honda Forever από το Δαβανόπουλο. Αυτό που έλεγα πριν είναι ότι παρότι ο ΠΑΟΚ και οποιαδήποτε άλλη ομάδα είναι υποχρεωμένη εισαγωγικά να πουλήσει ένα ποδοσφαιριστή όταν έχει κάνει τη χρονιά που έχει κάνει ο ΜΑΚ, το μεγάλο πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι ότι δεν έχει αποδείξει τα προηγούμενα χρόνια πως μπορεί να βρει ένα τουλάχιστον εισάξιο αντικαταστάτη. Και δεν είναι περίεργος ο παδός που θα μπει στη διαδικασία να πει ότι έχοντας κουραστεί, επειδή δεν βλέπω αποτέλεσμα στο αγωνιστικό, γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο, έτσι. Ναι. Καλά είναι όλα τα υπόλοιπα, γιατί όντως είναι κομμάτι των επιχειρήσεων και έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και μακάρι να εξελιχθεί και στην Ελλάδα. Αλλά όλα κρίνονται στο χορτάρι και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, ενώ την τελευταία τετραετία υπάρχουν χρήματα και δαπανώνται χρήματα, δεν βλέπουν αποτέλεσμα. Σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτή τη λογική, έχει το δικαίωμα οποιοδήποτε να γκρινιάζει και να πει: δεν είμαι σίγουρος ότι θα μου φέρουν κάποιον τουλάχιστον σαν το ΜΑΚ. Τουλάχιστον σαν το ΜΑΚ.
Δηλαδή, μπορεί να υστερεί στο τελείωμα και να αγχώνεται γιατί στα 5 δεν θα βάλει το 1. Μου έκανε 20 γκολ. 21, πόσα μου έκανε. Συζητάω, ρε, φίλε. Είναι εκρηκτικό. Είναι εκρηκτικό. Είναι παίκτη ο οποίο έχει την ατομική ενέργεια. Νούμερα του με άλλου, αλλά είναι από του κορυφαίου. Δεν το συζητάμε. Είναι από του λίγου παίκτε του. Το πολύ 2-3 που είχε ο ΠΑΟΚ πέρσι στο ρόστερ του, που έλεγε ότι όταν στραβώνει το πράγμα και η ομάδα δεν είναι καλά, ίσως το κάνει αυτός. Ίσως μπορεί αυτός. Ποιότητα. Και χρειάζεται πολλούς τέτοιους. Και αυτός είναι και ο στόχος ο φετινός σε μεταγραφικά. Η ποιότητα που θα ανεβάζει ένα επίπεδο πάνω την ομάδα και που θα δίνει αποτέλεσμα ακόμα και σε κακές βραδιές και του συγκεκριμένου παίχτη και συνολικά της ομάδας. Και ο Μάκτος το απέδειξε αυτό και στο Euro. Είδα στοιχεία, ρε παιδί μου, μ' άρεσε. Ναι. Πόσο είπα ότι κάτι δεν είδα στον Βιερίνια που το περίμενα να το δω. Αντίθετα, στο ΜΑΚ είδα πράγματα. Ότι τα έχει εύκολα. Αυτό το στοιχείο, ειδικά τα απλά πράγματα. Άκη, αυτό το στοιχείο της, εκτός από τις σωστές πάσες στην καλή τεχνική, η ταχυδύναμη που έχει και που σε ένα παιχνίδι, μεγάλο παιχνίδι, όπως είναι αυτά τα παιχνίδια του Euro, μπορείς να ξεχωρίσεις το πώς διαφέρει από τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές και πώς δημιουργεί για τα πλεονεκτήματα που έχει. Πλεονέκτημα και στην ίδια του την ομάδα, νομίζω ότι κατευθείαν πέφτει το μάτι σου πάνω του και παρότι έχει στην ομάδα του και άλλους πολλούς παικταράδες, έτσι. Δηλαδή είναι στην ομάδα του Χάμσικ, είναι στην ομάδα του Βάις που και αυτό είναι. Που είναι δύσκολο να ξεχωρίσει, δηλαδή. Καταρχήν είναι δύσκολο να πάρει και θέση στην εντεκάδα. Έτσι. Αν έχει τέτοιου συμπαίκτε. Αλλά είναι δύσκολο και να ξεχωρίσει όταν υπάρχουν τέτοιοι παικταράδες που μπορούν και γκολάρες να βάλουν και έχουν την ατομική ενέργεια γενικά. Και όμως ο Μακ. Σε αυτό το γύρο νομίζω. Ο φίλος ο Αλέξης. Εντάξει, τώρα αυτός βέβαια τρολάρει, αλλά θα το διαβάσουμε το μήνυμά του. Άσε τα εκρηκτικός, κύπελο θέλουμε. Εντάξει, παοξίδικο κι αυτό. Έτσι, πετσί κόκαλο κατευθείαν. Βέβαια αυτός το λέει για άλλο λόγο, αλλά θα στηριχθεί. Από γύρο που αναφέραμε, μου κάνει εντύπωση αυτή η δήλωση του Γιακούμπ Μπλαζικόφσκι ότι είδε τον πατέρα του να σκοτώνει τη μητέρα του. Μια λεπτομέρεια για τη ζωή αυτού του ποδοσφαιριστή που δεν την ξέραμε. Και έτσι, καθώς κυκλοφόρησε η βιογραφία του τώρα αυτές τις μέρες του Euro, μαθαίνουμε ότι στα 10 του ήταν αυτό που τις μάρτυρες στη δολοφονία της μητέρας του από τον ίδιο τον πατέρα του. Και βέβαια είναι ένα γεγονός το οποίο όχι απλά δεν μπορείς να το ξεχάσεις, αλλά σημαδεύει όλη την υπόλοιπη ζωή σου. Νομίζω ότι αν έχεις καλά... κάνει να τη διαβάσω αυτή την αυτοβιογραφία. Άκη, αν έχεις καλά παιδικά χρόνια και δεν υπάρχει κάτι το οποίο σε έχει διαταράξει, σε σοκάρει το γεγονός όταν διαβάζεις τέτοιες ιστορίες ότι ανατρέχεις και εσύ στο παρελθόν σου και θυμάσαι πως συγκεκριμένα περιστατικά που για σένα δεν ήταν άσχημα, ήταν θετικά, ήταν κάτι το οποίο σου έμεινε, σου είναι κολλημένο στη μνήμη και δεν φεύγει. Και λες πως μπορεί να το βιώνει αυτός. Και ένα άλλο θέμα έτσι που ακούγεται είναι για διάφορα σενάρια του βρετανικού τύπου. Για επαφές του Μπερμπάτοφ με Νότιχαμ Φόρεστ και κάποιες άλλες που μιλάνε για επαφές με Νιουκάσλ για το βούλγαρο πρώην με την πω την αλήθεια μου και δεν το λέω με κακία γιατί δεν έπιασε ο Μπερμπάτοφ για διάφορους λόγους στον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί μια τέτοια μεταγραφή. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις, εννοείται ότι μπορεί και να συμβεί. Εμένα πάντως θα με εκπλήξει γιατί η εικόνα του Μπερμπάτοφ στο τελευταίο χρονικό διάστημα και είναι κάτι που δεν περίμενα γιατί ήμουν από αυτούς που έλεγα πήγαινε πάρε έναν αγόρι μου, έναν Μπερμπάτοφ. Όχι, πήγαινε φέρε έναν ο οποίος να τους πιάνει τους δύο στόπερ από πίσω, να τους τσουγκράει και να ξέρει ότι θα τη βάλει. Κι όμως ήρθε και ανεξάρτητα αν είχε θέμα με τον Τούντορ και δεν μπολιάστηκε ποτέ, από νωρίς είχε το σνόπ το παραπάνω του. Ξέρεις, εγώ έπαιζα και στην Premier League τώρα και εδώ πέρα. Στην Αγγλία το συζητά να πάνε. Το Snob δεν το θεωρούν disavantage. Να μην σου πω ότι το θεωρούν προτέρημα. Σωστό αυτό. Και εσύ ναι, άλλες, απλά... άμα γίνει μια σοβαρή συζήτηση και πούνε να ξέρεις εσύ όμως πέρσι δεν έπαιξες, έχει να του πει πέντε επιχειρήματα. Ισχύει. Για ποιο λόγο θα μπορεί να μην έπαιξε. Απλά δεν σου έδωσε, τουλάχιστον εμένα μου την έδωσε πολύ αυτή την εικόνα, ότι έχει χορτάσει το ποδόσφαιρο. Μου έβγαλε ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν έχει αυτή το τσαγανό πλέον να βλέπει τα παιχνίδια σαν προκλήσεις, να λέει ότι α, έχουμε αυτό, έχουμε το άλλο. Ίσως και αυτή η μετάβαση. Μισό-μισό πάει. Και ναι. Μισό δικό του, μισό δικό μας. Πάντα εννοείται. Άξι. Πάντα υπάρχει πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Καταρχάς για τον ΠΑΟΚ δεν είναι απλά η κορυφαία περίπτωση μεγάλο ονόματος. Εγώ θεωρώ που ότι δεν ο Μπερμπάτοφ καλώς ήρθε στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή αυτά που έδωσε όσον αφορά το marketing του ΠΑΟΚ, όσον αφορά αυτή την προσπάθεια να μας φύγει έτσι λίγο η τραγίλα από πάνω και να παρουσιάσουμε κάτι άλλο, λίγο πιο ηλουστρασιόν, λίγο πιο στραφταλιζέ,
Και επειδή είναι και πολύ μεγάλο ήταν όνομα. Ήταν σημαντικό, μόνο είναι, καλό μπορεί να βρει. Είναι ίσως το μεγαλύτερο όνομα που έχει έρθει. Αναδεικνύει καλύτερα και τα προβλήματα που έχει ο ΠΑΟΚ να διαχειριστεί τέτοιους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, καλές κινήσεις που έγιναν στο μάρκετινγκ, αλλά ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να βρει τρόπο. Ο Μπερμπάτοφ φέτος. Να πουλάει και κουταλάκια Μπερμπάτοφ. Αυτό σου λέω, ναι. Ο Μπερμπάτοφ φέτος θα πρόσφερε ακόμα πολύ περισσότερα και στο καθαρά αγωνιστικό και στο κομμάτι το εμπορικό. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι φέτος καλύτερα και από πέρσι. Και κάθε καινούργια χρονιά η εταιρεία θα είναι καλύτερη σε σχέση με την προηγούμενη. Και βέβαια και στο αγωνιστικό εννοείται ότι ο ΠΑΟΚ φέτος θα είναι καλύτερος από πέρσι. Εννοείται. Δεν λείπει ούτε ένας παίχτης που πραγματικά ξεχώρισε πέρσι και βοήθησε την ομάδα να κάνει αυτό, να περάσει τα play-off δηλαδή και να βγει πρώτη και να παίζει προκριματικά Champions League. Τους έχουμε αυτούς που θέλουμε, τους έχουμε και σε καλές ηλικίες και με καλά χρόνια συμβόλαια. Και αυτές οι κινήσεις που γίνονται αυτό το διάστημα και θα ολοκληρωθούν κάποια στιγμή όταν θα ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις είναι πολύ σημαντικές. Εκεί, 31 Αυγούστου, φέτος, αν ερχόταν ο Μπερμπάτοφ, τότε θα λέγαμε ότι μπορούσε να προσφέρει ακόμη περισσότερα στην ομάδα του Ιβάν Σαββίδη, που έτσι συμπληρώνει και αυτό σιγά σιγά 4 χρόνια παρουσίας στα διοικητικά του ΠΑΟΚ. Σημαντικό και αυτό. Ολοκληρώνεται πραγματικά ένας κύκλος με τη φετινή χρονιά. Πέφτηκε πάνω στα 90 του ΠΑΟΚ. Ας ελπίσουμε να είναι αυτό ένα έναυσμα για να πάμε για ακόμα σημαντικότερα πράγματα. Να πούμε σε μια άλλη είδηση, η οποία εντάξει δεν είναι και τόσο σημαντική, ότι οι νέοι παίκτες σιγά σιγά μπαίνουν και αυτοί στη διαδικασία να προσαρμοστούν στην ελληνική πραγματικότητα και στην παραμονή του στη Θεσσαλονίκη. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και με τον. Α, το πούμε μετά το διάλειμμα, το κρατήσουμε για μετά. Εντάξει, γιατί εγώ πήρα φόρο, ναι, τώρα, ναι, περνάμε καλά. Πήγαμε παρά 20, οπότε ωραία, έτσι και έστω η επιστροφή μας θα είναι έτσι πολύ σύντομη. Θα πούμε αυτά τα 1-2 που έχεις εσύ στο μυαλό σου και ωραία, θα αποχωρήσουμε. Και θα κάνουμε και ένα τσεκάρισμα και στο διαδίκτυο, γιατί πολλά προκύπτουν από το εξωτερικό. Μήπως υπάρχει κάτι που να απασχολεί το ρεπορτάζ. Νομίζω πάντως ότι φαίνεται συγκριτικά με τις προηγούμενες μια πιο ήσυχη μέρα. Αν και τώρα που το είπα. Ήσυχη ημέρα, ρε φίλε, ενώ έχουμε πει στον κόσμο ότι μάλλον θα έχουμε δύο ανακοινώσεις. Ναι, απλά προαναγγέλθηκαν χθες, ναι, και προχθές, οπότε είναι κάτι που θα είναι ανήσυχη ημέρα αν δεν υπάρχουν ανακοινώσεις. Ναι, ναι, κατάλαβες. Λοιπόν, άντε, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Τελική ευθεία, χτύπησε καμπανάκι. Έχει πάει σχεδόν 2 παρά 10 και είστε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Ο Γρηγόρης Ατρίδης και ο Άκης Αχιλόγλου είναι στα μικρόφωνα. Το pao24.com είναι η εκπομπή που ακούτε καθημερινά, το ραδιοφωνικό δηλαδή, pao24.com. Με τα καμάρια μας να κάνουν κάποιες τελευταίες μέρες διακοπών και από Δευτέρα να σας μιλούν από Ολλανδία και να σας δίνουν όλες τις εξελίξεις από το στρατόπεδο του Δικεφάλου που θα κάνει. Σε ποιο μέρος είναι, ρε Γρηγόρη, για θύμισε με το χωριό που κάνετε προετοιμασία. Εντάξει, εκεί η περιοχή είναι κοντά, το Άρνεμ είναι κοντά σαν πόλη, αλλά όλα κοντά είναι εκεί. Δηλαδή στο Βολφιέζε μένουμε εμείς, στο Μπίλτεμπεργκ θα μείνει φέτος ο ΠΑΟΚ. Είναι η Λέσχη. Ναι, αλλάζει την περιοχή. Εκεί κοντά είναι και το Όστερμπεργκ. Άνα μπράβο, αυτό ήθελα να ακούσω, ρε. Το Όστερμπεργκ. Ακούγεται ωραίο. Ναι, ναι. Εκεί ήταν ο Παναθηναϊκός. Πείθεις ότι κάνεις καλή προετοιμασία. Το τέλειο ξέρεις ποιο είναι, ότι τα προηγούμενα χρόνια, εγώ το θυμάμαι ας πούμε μικρότερος, διάβαζες τότε που οι εφημερίδες ήταν περισσότερο στα φόρτα τους και δεν υπήρχε ο ηλεκτρονικός τύπος. Ωραία. Και όλοι που στέλναν ανταποκριτές είχαν στο πρωτοσέλιδο ανταπόκριση για την προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός είναι Ζέφελντ. Ναι. Και αυτός αρέσει. Και αυτός, γενικά είναι πίθη, ρε παιδί. Με τα έχεις ένα θέμα. Πίθη. Ωραία. Και διάβαζες, ρε παιδί μου. Ο ΠΑΟΚ είναι στην. Ή ο Παναθηναϊκός είναι στην Ολλανδία. Δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα, αν μάθεις ότι είναι στο Άμστερνταμ, ένα φόβο τον έχεις, ρε φίλε. Όχι, ναι, ένα φόβο. Όχι, εξενέρωσα κιόλα. Ότι θα ξεφύγουνε. Λέει τέτοια πόλη εκεί έχει πειρασμούς. Ισχύει, ισχύει. Ενώ πάντως, είναι κλασική επαρχιακή πόλη που σε κάνει για πολύ ψύχρα. Και διάβαζε αυτό που πάνω από ένα. Διάβαζε τα πρωτοσέλιδα και είχε, ρε παιδί μου, 3-4 εφημερίδες διαφορετικές. Ας πάμε στις πανελλαδικές εμβέλειες. Έλεγε ο ένας προετοιμασία του ΠΑΟΚ στο Όστερμπεργκ. Έλεγε ο άλλος προετοιμασία του ΠΑΟΚ στο Άρνεμ. Ωραία. Α, ο καθένας έβαζε κάτι διαφορετικό. Ναι, και τα δύο είναι δίπλα. Και λες, τελικά που κάνει ο ΠΑΟΚ προετοιμασία στην Ολλανδία, αλλά πού στην Ολλανδία.
ήταν ένα θέμα. Ήταν το ίδιο, αλλά είχε πολλές. Ναι, και υπήρχε και ο ένας από τους δύο που το λέγει σωστό έλεγε: όχι, δεν τα αλλάζω, επιμένω γιατί έχω πει το σωστό. Ο άλλος τον μπέρδεψε. Κατάλαβες, ο άλλος μας ξεφτιλίζει. Λοιπόν, να δώσουμε την καλησπέρα μας και να ευχαριστήσουμε για το μήνυμα τον Γιώργο, ο οποίος μας εύχεται καλή εκπομπή. Φοβερό μήνυμα του Κόλκα, ο οποίος είναι προφανώς συντονισμένος. Διακοπές δεν κάνει. Και αυτό είναι κακό και θα το πληρώσουμε εμείς. Αυτό το λέω για να τα ακούσω περισσότερο. Εσάς μπορεί να μην σας αφορά. Πόσο άδειο είναι το στούντιο χωρίς το θερμοσύφωνα. Τον άνθρωπο που κάθε χρόνο του ρίχνει και μία χρονιά το πόσο νωρίς παντρεύτηκε. Δηλαδή ξεκίνησε από τα 25-26 και έχει. Ευτυχώς δεν έχει πει 19, ακόμα στο 20 κάτι είναι. Αλλά τον ρίχνει κάθε φορά. Ξέρεις ότι υπάρχει τραγούδι του. του φίλου μου του Κώστα του Λιβαδά που το λέει Τσαλιγοπούλε. Βασικά το λέει Τσαλιγοπούλη, μετά δεύτερη εκτέλεση το λέει Τσαλιγοπούλη. Η πρώτη εκτέλεση είναι Γιώτα Νέγκα, που λέγεται ο Θερμοσύφωνας. Και λέει: υπάρχει ένας θερμοσύφωνας στην πόλη πάντα αναμένος. Έτσι είναι και ο Δημήτρης, είναι πάντα αναμένος. Είναι πάντα και καλό κακό, γιατί δεν ξέρεις τι ώρα θα μπορεί να μπεις να κάνεις τον ντουζ. Εγώ τρελαίνομαι και η μόνη φορά στην οποία μπορώ να πω ότι όντως μπορεί να γίνει η παρομοίωση αυτή, γιατί τα υπόλοιπα όλα είναι. Υπερβολές κακίες και υπερβολές. Ωραία. Είναι όταν τον βλέπεις να αγχώνεται, που αγχώνεται και λίγο εύκολα, αλλά ναι, έχει και το ρόλο του συντονιστή. Εκεί, φίλε, γίνεται κατακόκκινος. Δηλαδή, είναι κλασικός πατέρας. Εγώ θυμάμαι τις φορές κοπρόσκυλο που πάω και του πιάνω το χέρι και του λέω: ήρεμα, δεν θα πάθεις κάτι. Ωραία, θα τα βγάλουμε όλα κομπλέ, δεν θα γίνει κάτι. Και προσπαθεί απλά να το διαχειριστεί. Αλλά είναι κατακόκκινος. Είναι σοκαριστικό, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που κάνει. Εγώ γελάω γιατί είναι τραγουδάρα αυτό. Έχει φοβερούς στίχους. Έχει γράψει ο Θοδωρής Γκόνης και λέει ωραία πράγματα. Αλλά πώς μπορεί να το ξεφτυλίσεις όταν ξέρεις ότι είναι ο χαρακτηρισμός του Σταύρου Κόλκα στον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Ο οποίος Κόλκας βέβαια πλέον ό,τι και να μας πει, εντάξει, δεν μας πείθει ότι τον κράζει, ότι δεν τον θέλει, ότι τον εκνευρίζει. Διότι φίλε, εσείς μαζί δεν κάνετε και χώρια δεν μπορείτε. Μια εβδομάδα άδεια είχατε. Είναι άρρωστη. Και πήγατε μαζί διακοπές. Οι άνθρωποι, αντί να έχουν βαρεθεί ένας τον άλλον και να λένε ας μας λείψει ο ένας από τον άλλον και μια εβδομάδα, βρέθηκαν στο ίδιο σημείο. Δεν υπάρχει περίπτωση, σου λέω. Αυτή κάποια στιγμή θα αποκαλυφθεί ότι έχουν κάνει σύμφωνο συμβίωσης οι δυο τους. Και ο ένας θα αφήσει την περιουσία του στον άλλον. Στάνταρ, δεν υπάρχει περίπτωση. Μαζί θα γεράσουν αυτοί οι δύο. Λοιπόν, τι άλλο. Αυτό που πήγα να πω πριν είναι ότι πολλοί παίκτες από αυτούς που έχουν έρθει τώρα είναι σε στάδιο προσαρμογής. Και επειδή πριν κάναμε μια κουβέντα και λέγαμε πόσο σημαντικό είναι για έναν ποδοσφαιριστή, ειδικά για τους οικογενειάρχες, το πλαίσιο γύρω από το οποίο θα γίνει η μεταγραφή του, η πόλη, η ομάδα, πώς θα είναι η οικογένειά του. Η οργάνωση της ΠΑΕ για να του λύνει όλα τα προβλήματα όταν προκύπτουν κλπ. Όλα, αυτά, όλα αυτά. Η σταθερότητα και η σιγουριά που θα έχουν τα χρήματά του. Αυτές τις μέρες είναι να ξεκινάνε και οι μετακομίσεις. Δηλαδή, από ό,τι έχω μάθει εγώ, μία από τις περιπτώσεις των ποδοσφαιριστών είναι αυτή του Μάτος, ο οποίος περιμένει και την οικογένειά του και τώρα τις επόμενες ημέρες θα οριστικοποιηθεί και η μόνιμη εγκατάστασή του. Αυτοί ήταν οι πρώτοι οι οποίοι ήρθαν, και ο Τζάλμα και ο Μάτος και ο Σάχοφ. Και εντάξει, λογικά είναι ένα. Καλά, του Μάτος έχουμε και την ενημέρωση τώρα, στο πούμε στον κόσμο, που μπορεί να έχει υποθεί κιόλας έτσι κι αλλιώς, ότι η γυναίκα του πρέπει να έρθει πρώτα από τον ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, καλά είναι αυτά που λες εσύ και ο μάνατζέρ σου, κάτσε να πάω να δω κι εγώ. Εδώ ελεύθερος είσαι και βλέπεις πόσο σε επηρεάζει μια γυναίκα γενικά στις επιλογές σου. Άκη μου, εννοείς κάτι, γιατί σε βλέπω λίγο εγώ. Αυτό σου λέω, ελεύθερος είσαι και βλέπεις πόσο σε επηρεάζει. Δύσκολα είμαστε, δύσκολα. Άσε, δύσκολα είμαστε. Ζούμε σε μια κοινωνία που οι γυναίκες τα επιλέγουν όλα και μας κάνουν να φαίνεται ότι τα διαλέξαμε εμείς. Άσε. Νομίζω πρέπει να τα έχεις καλά με τις γυναίκες το πρόσφυγμα. Το ποιο χωριό είσαι, το χωριό της γυναίκας μου τα λέει όλα. Εννοείται. Πολύ μεγάλη αλήθεια, τεράστια. Εννοείται. Ο τέτοιος, αυτόν το θυμάσαι, τον Γιουσκόβιακ? Όχι. Το θυμάσαι? Όχι. Ναι, μικρός είναι αυτός, δεν τον θυμάται. Πρόβλεψε νίκη της Πολωνίας 1-0. Τι λες ρε Γιουσκόβιακ? Εντάξει, λογικό είσαι. Ναι. Ο Χρήστος ο Κιώσης λέει κάτι το οποίο για μένα είναι περιττό. Έτσι, λέει, αν κάνει το λάθος ο Σάντος και ανοιχτεί, θα τον πετσοκόψουν οι άλλοι. Και λέω, πιστεύεις ρε εσύ Χρήστο ότι θα κάνει το λάθος? Όχι. Δηλαδή ένα κλικ πιο αμυντική από ό,τι στο μάτς με τους Κροάτες θα παρουσιαστούν. Νομίζω. Έτσι, ένα κλικ. Νομίζω ότι θα 5 μέτρα πίσω από την μπάλα και θα έρθει η ώρα που θα μπει το κολάκι. Και είναι αυτό που αναλύσαμε, ότι παιδιά,
καλά ήταν αυτά που κάναμε στους ομίλους. Εντάξει, σας άφησα να κάνουμε αυτά που θέλετε κοντά σε εμά. Παραλίγο να το πληρώσουμε, ναι, να αποκλειστούμε. Άστα, τώρα κάνουμε αυτό που ξέρουμε. Και υπάρχουν βέβαια και πάρα πολλές λεπτομέρειες, διότι σωστά θυμάται καμιά φορά ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου το πώς η εθνική μας το 2004 διαχειρίστηκε κάποιες αδυναμίες. Εκεί που δεν ξέραμε ποιος θα παίξει δεξί μπακ, δεν υπήρχε δεξί μπακ, γιατί είχε ο άλλος μάνου του μάνου τον Ζιντάν και τελικά πήγε ο Ζαγοράκης. Εντάξει, και στον ημιτελικό ακόμα. Ποιος είχε τι έγινε εκεί πέρα και κοιμήθηκε ο Θεός. Λοιπόν, απλά αυτός ο διεθνής Πολωνός φορ, έτσι, που δεν τον πρόλαβες εσύ, ο Γιουσκόβιακ, Αντρέι Γιουσκόβιακ, έπαιξε τη χρονιά που πήρε ο Ολυμπιακός το πρώτο του πρωτάθλημα. Εκεί το 96. Λοιπόν, εκτός το ότι είναι, ας πούμε έτσι, Πολωνός, είναι και από αυτούς που γουστάρουμε εμείς, γιατί είναι εντελώς ρετροφάση. Κατάλαβες. Αγαπάμε αυτό το against modern football γενικά. Γι' αυτό τον ανέφερα. Έτσι, είχα πάρα πολλά χρόνια να ακούσω κάτι γι' αυτόν. Μίλησε εκεί και είπε για το μάτσο το απόψινο, το οποίο ξεκινάει στις 10, έτσι. Λίγο πολύ εκεί την ώρα θεωρώ ότι θα μας έχουν αφήσει ήσυχους με μεταγραφές και με ιστορίες. Ότι είναι να ανακοινωθεί, θα ανακοινωθεί. Ότι είναι να προκύψει, θα προκύψει. Μην τρέχουμε πάλι τίποτα αεροδρόμια για άλλους κλπ. Να δείξουν λίγο κατανόηση εκεί οι άνθρωποι στην ΠΑΕΠΑΟΚ και να τηρούν ένα χρονοδιάγραμμα με βάση και το Euro, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Τι να κάνουμε. Βλέπουμε λίγο και τα καλύτερα. Θέλουμε να δούμε τι συμβαίνει εκεί έξω γενικά. Χρήστο, μάλλον θα χρειαστεί να περιμένουμε ένα λεπτό. Δεν ξέρω. Κάτι τέτοιο μου λέει τώρα. Βλέπω και εγώ και ο Γρηγόρης το ίδιο πράγμα κοιτάμε στο κινητό μας. Οπότε ας περιμένουμε δύο λεπτά πριν κλείσουμε την εκπομπή. Δεχτήκαμε ας πούμε τους χορηγούς. Μια ύποπτη καλησπέρα δεχτήκαμε. Μια ύποπτη καλησπέρα δεχτήκαμε, ναι. Και περιμένουμε λίγο να δούμε τι μπορεί να προκύψει. Λοιπόν, πειρατής The Beer and Rock Bar, το καλύτερο και το μεγαλύτερο Beer and Rock Bar στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, σας προσφέρει μπίρες από 11 κάνουλες και πάνω από 130 διαφορετικές ετικέτες. Σίγουρα είναι μια εξαιρετική επιλογή σε έναν εκπληκτικά διακοσμημένο χώρο στη Διογένους 17. Μπορείτε να πιείτε μπύρες από όλες τις χώρες του κόσμου και μπορείτε να ανακαλύψετε διάφορες γεύσεις, να τις συνοδέψετε με μοναδικούς μπυρομεζέδες και να απολαύσετε μουσική από γνωστούς DJs και από πιο ψαγμένους βέβαια στις γνωστές Beer and Rock βραδιές του Πειρατή. Ανοιχτά πλέον και το πρωί από τις 12 με φρέσκο μυρωδάτο καφέ River και μοναδικά ροφήματα Novello. Ενημερωθείτε για όλα τα event και για τις καθημερινές προσφορές του Πειρατή μέσα και από τη σελίδα του Facebook Πειρατής The Beer Bar. Είναι καθημερινές οι προσφορές, είναι εξαιρετικός ο χώρος. Ένα παράδειγμα είναι το Happy Hour που υπάρχει καθημερινά από τη 1 μέχρι και τις 7 με όλες τις βαρελίσκες μπύρες μείον 1 ευρώ, ενώ από Δευτέρα ως Τετάρτη όλες οι Primator από βαρέλι είναι 2 σημεία δώρο. Κλείνουμε και με φτύκα με τα είδη υγιεινής που βρίσκονται στην Απόλλωνος 37-39. 2-3-10-900-5-500-3 για να πάρετε έτσι πληροφορίες πότε είναι ανοιχτά και να πάτε από εκεί να κάνετε τις επιλογές σας και για πλακάκια δαπέδου και για πλακάκια μπάνιου, για το μπάνιο σας όλο αν θέλετε να το ανακαινήσετε και μάλιστα σε πάρα πολύ καλές τιμές. Λοιπόν, να δώσουμε και την είδηση που όντως ήρθε, γιατί τελικά αυτό το κάνεις πέρα ήταν υπόπτο. Οι Τούρκοι δεν ήταν οι μόνοι που καθυστερούν μεταγραφές. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία γιατί είναι κλεισμένη η μεταγραφή του Κρέσπο. Το θέμα έχει τελειώσει τυπικά και με την Αστον Βίλα, αλλά επειδή ο ποδοσφαιριστής έχει συμβόλαιο με την Ράγιο που λήγει 30 Ιουνίου όπως όλα τα συμβόλαια. Ήταν δανεικό στο δεύτερο εξάμηνο. Ναι, ναι. Θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να περιμένει και έχει συμφωνήσει με τους Άγγλους η μεταγραφή του ποδοσφαιριστή να ανακοινωθεί αύριο. Προφανώς και έχει συμφωνήσει με τους Άγγλους γιατί υπάρχει και το αντίτιμο που έχει πάρει η ομάδα από την Αγγλία, η Άστον Βίλα, γιατί μιλάμε για μεταγραφή. Ωραία. Άρα λοιπόν, ούτε σήμερα φωτογραφία Κρέσπο με ασπρόμαυρα. Είναι όμως διαβεβαίωση ότι ο παίχτης έχει κλείσει. Ούτε θέμα με τη χώρα υπάρχει, ούτε θέμα με την ομάδα, ούτε θέμα με τον παίχτη και τις απολαβές του. Ρε το μπίσες βαρε, ήρθε πιο μετά. Είμαστε σίγουροι ότι του Κρέσπου είναι τελειωμένο, θα ανακοινωθεί πρώτος και τον έχει φάει στη στροφή. Γιατί είναι πιο γρήγορος. Φαίνεται ότι τον έχει φάει στη στροφή. Γιατί είναι πιο γρήγορος, ενώ ο άλλος είναι αργός στόπερ. Κατάλαβες. Όλα έτσι εξηγούν. Μην τα λες αυτά με τα αργός στόπερ. Μην δίνεις χαρακτηριστικά, σε παρακαλώ. Το Ελπόστο είναι στην παρέα μας. 25 χρόνια συμπλήρωσε μέσα στο 2016. Είναι στην πλατεία Εβόσμου και είναι το κορυφαίο μαγαζί, μαγαζάρα.
πάντα έχει προσφορές, πάντα έχει κόσμο, πάντα έχει κάτι ιδιαίτερο να μας παρουσιάσει. Όπως ας πούμε για παράδειγμα σήμερα που είναι Thursday 30 Ιουνίου, παίζει εκεί ο DJ Τόλης. Έχω και στο Σάρθρο ένα DJ Τόλη. Έτσι τον γράφω. Καλό, καλό, ψαγμένο. Και εγώ έχω φίλο ο οποίος έκανε τον DJ και τον λένε Τόλη. Και μάλλον συνεχίζει κιόλα, δεν τον κάνει είναι άνθρωπος. Yeah, yeah, εγώ θα είμαι DJ Aksak. Αν και έχω βαρύνει λίγο, με έχω ξεπεράσει. Τα παιδιά μου έχουν γίνει καλύτεροι. Τα παιδιά μου εννοώ τα καλλιτεχνικά παιδιά. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Έχουν μάθει περισσότερο, έχουν ξεπεράσει το δασκαλό τους. Δεν είμαστε για να ξενυχτάμε πολλές φορές την εβδομάδα. Λέγαμε λοιπόν για το Ιλπόστο ότι μέχρι τις 10.30 έχετε happy time. Καφέ με συνοδευτικό τυρόπιτα που κάνει 2,20 και μετά τις 10.30 έχετε φραπέ και ένας καφέ να κοστίζει 2,5 ευρώ. Να, εκεί θα πάει ο Τσόρμπα και θα πιει φραπέ σε ποτήρι νες καφέ με 2,5 ευρώ. Λοιπόν, και τα άλλα τα είπαμε, τους χορηγούς μας όλους είπαμε, δεν μασάμε τίποτα, είμαστε έτοιμοι για να φύγουμε, εκτός αν προέκυψε και άλλο message. Για δες. Όχι, 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 δεν όχι. Υπάρχει κάτι άλλο. Α, δεν υπάρχει τώρα άλλο. Σαλιαρίζουνε. Ναι, αυτή είναι η... Ο άλλος δεν είπε Μπίσελβαρ τον... Η πιο πρόσφατη ημέρα. Θέλω να κάνω ένα αρχείο μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, που εντάξει εκεί θα τον έχουμε μάθει σίγουρα, γιατί θα έχει σκοράρει και θα το έχουμε πει το όνομά του πολλές φορές. Πόσες διαφορετικές ονομασίες θα του δώσουμε. Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Αυτό είναι το Ολλανδού. Είναι λίγο γλωσσοδέτης. Απλά άμα το πάρεις από την αρχή καλά και το διαβάσεις μια-δυο φορές. Αν και το πεις σπαστά σε ναι, δύο μέρη. Μπίσεσβαρ. Ναι, αυτό. Λοιπόν. Λοιπόν, άρα ανακεφαλαιώνοντας, επειδή δεν υπάρχει κάποια άλλη ιδιαίτερη εξέλιξη, κλείνουμε λέγοντας ότι σήμερα θα γίνει η κλήρωση για τους 1.000 τυχερούς ανέργους που έχουν λάβει μέρος στον διαγωνισμό της ΠΑΕΠΑΟΚ για τα εισιτήρια που θα κληρωθούν για τις θύρες 6 και 7. Καλή επιτυχία σε όλους. Στα μεταγραφικά υπάρχει αρκετά μεγάλη βεβαιότητα ότι και η περίπτωση του Μπίσεσβαρ και η περίπτωση του Κρέσπο πηγαίνουν κανονικά και περιμένουμε ανακοινώσεις. Μάλιστα και για τους δύο ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει και ιατρικά υπάρχει η εντύπωση ότι το απόγευμα θα βρεθούν και στην προπόνηση. Ωστόσο βάζουμε ένα αστεράκι και λέμε ότι για τον Κρέσπο δεν πρόκειται, από τη στιγμή που δεν θα ανακοινωθεί θα πάει και προπόνηση. Αφού είπαμε ότι πρέπει έστω και τυπικά να τιμηθεί. Μην το λες, μπορεί να πάει προπόνηση και να μην αναφερθεί τίποτα. Πώς ρε φίλε, δεν θα υπάρχουν φωτογραφίες, δεν θα υπάρχουν το ρίσκο αυτό. Ας μην φωτογραφηθεί, δεν έγινε και τίποτα. Εντάξει, τώρα με μια μέρα δεν χάθηκε ο κόσμος. Μια τυπικότητα καθυστερεί την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κρέσπο και την ανακοίνωση της μεταγραφής του Κρέσπο. Ο παίκτης ήταν δανεικός στο δεύτερο εξάμεινο στη Ράγιο Βαγεκάνο, ενώ άνοικε στην Άστον Βίλα, και υπάρχει συμφωνία με την Άστον Βίλα, με την οποία ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει για να τον αποκτήσει, ότι θα πρέπει να ανακοινωθεί αύριο η μεταγραφή, να είναι όλοι καλυμμένοι και τυπικά μιλώντας και για το χρονικό διάστημα. Ωραία. Αυτά. Ακολουθεί Χρήσανθο Τσαλτίδης για την επόμενη ώρα. Αλή Βεντέρτσι που λέει και η φίλη του Χρύσανθου, η Άντζελα Δημητρίου. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.